Yes, sir. Says, I was always models, we ran the same thing. In the level. Που διοργανώνεται από το και τις εκδόσεις κατάγκης και τις προσφοράς της ελληνικής κρίσης. Πολλά γνωστά πρόσωπα εδώ. Να καλωσορίσουμε αρχικά τον Σεβαστοπατέρα Εμμανουήλ, τον αγαπητό Δευτεριάρχη, τον κύριο Δημάρχος και τους αγαπητούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω που ξέχασε κανένας την προσφόρηση. Είχα ξεκινήσει να γράφω την εισαγωγή για το απόψινο καλωσόρισμα στο Ηράκλειο του Μίνα Δουλάκη για την παρουσίαση του βιβλίου κάτω από τις τάχτες, όμως το προσχέδιο που το χάλασε η μικρή μου πόλη. Με την απορία των 10 ετών, ακούγοντας στο ραδιόφωνο το γνωστό τραγούδι Καναρίου με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, στον στίχο με ρωτευτό του Παπανδρέου, με ρώτησε ουρλώντας τα μεγάλα της αυτά στην αμάτια. Μαμά, ποιος είναι ο Παπανδρέου? Είχα αρχίσει να ξεκινήσω τις σελίδες του βιβλίου και μάλλον είχα γνωρίσει τα δικά μου μάτια όταν μάθαινα για το πόσο Ανδρέας Παπανδρέου ξεπέρασε την πρώτη εκλογική ήττα στην εκλογή του 1994 και έμεινε στην Ελλάδα αντί να πάρει το αεροπλάνο για τον Καναδά και να συνεχίσει τη λαμπρή του ακαδημαϊκή πορεία. Ο Τσιτσάνης ήταν η αιτία. Τόνωσε την αυτοπεποίθηση του Παπανδρέου με το γνωστό τραγούδι της Γερακίνας Γιος και άλλαξε κατά τον θρύλο το όρο της ιστορίας. Για πάρα πολλά χρόνια νόμιζα ότι το τραγούδι που ήταν το γνωστό ζεπέτικο της Ρίτας Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν και αυτό μετά τη δεκαετία του 1980. Μέσα σε αυτούς τους παραλληλισμούς και στην απορία της μικρής μου κόρης συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να της εξηγήσω κάτι που έγινε σε ένα άλλο σύμπαν, σε μια άλλη εποχή που φαίνεται να είναι πολύ μακριά. Αυτό όμως που επιβεβαίωσε για κάπου μια φορά είναι ότι η ιστορία δεν είναι μόνο ημερομηνίες και γεγονότα ή αυτό που διαβάζουμε συνήθως στα βιβλία. Είναι η συγκυρία, αυτό που κουβαλούν οι άνθρωποι, αυτό που νιώθουν όταν σβήνουν τα φώτα. Η ιστορία είναι αυτό που πολλές φορές δεν γράφεται, προβληματικό. Όμως για να μάθουν οι επόμενες γενιές για αυτά τα πρόσωπα σε 10, 20, 30 χρόνια, η γνώση αυτή, οι εμπειρίες, τα βιώματα πρέπει να γεμίζουν λευκές σελίδες. Είναι άλλωστε πολύπλευρη ιστορία, ακόμα και αλήθεια, και έχει σημασία από πού βλέπεις τα γεγονότα. Ο δεύτερος τόμος της τριλογίας της αυτοβιογραφίας του Μίνα Δουλάκη κάτω από τις τάχτες, που έρχεται μετά το πριν σβήσουν τα φώτα, δίνει χρώμα στα χρόνια της μεταπολίτευσης από το 1974 μέχρι το 2000. Και τον ίδιο τον συγγραφέα, η πρώτη μεταπολίτευση είναι μέχρι το 1993 με την πτώση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η δεύτερη από το 2000 και μετά με την ένταξη της χώρας στο Ευρώ επί Κώστα Σιμίτη. Στις σελίδες του δεύτερου βιβλίου συνυπάρχουν πολλές περιόδοι, γεγονότα και πολυτάραχες ιστορίες. Προσωπικές, πολιτικές, αλλά και οικογενειακές πολιτικές ιστορίες. Και φαίνεται πόσο σκληρά μπορεί να είναι το όργανο των κομμάτων και πόσο αυτό κοστίζει γενικότερα. Πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο Μίμης Ανδρουλάκης και χαρισματικές προσωπικότητες, ηγέτες που πολλοί λένε ότι δεν πρόκειται να γεννηθούν ξανά. Η ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η Ελλάδα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Ανδρέα Παπαδρέου, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, φυσικά ο Φαρίδας Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρκος, ο Μίκης Θεοδωράκης και τόσοι άλλοι. Το σκάνδαλο Κοσκοτά, η ίδρυση του συνασπισμού, η πτώση του τείχους, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Φυσικά δεν πρόκειται για μια κλασική αυτοβιογραφία, ούτε για κλασικές προσωπογραφίες. Πολλά πρόσωπα, καταστάσεις, κομματικές διεργασίες, μικροί ήρωες, γνωστοί, άγνωστοι, σεβαστά πρόσωπα βρίσκουν τη θέση τους σε ένα ιστορικό βιβλίο που είναι σαν μυθιστόρημα και διαβάζεται, γιατί όχι και σαν παραμύθι. Ο συγγραφέας από το βιβλίο ψυχαναλύει περισσότερο δύο χαρισματικές φυσιογνωμίες της χώρας, τον Παπαδρέο και τον Θεοδωράκη. Τους χαρακτηρίζει ως πολυτραυματίες για διαφορετικούς λόγους. Όμως ήταν μια εποχή που η ίδια κοινωνία είναι βαθύτατα πληγωμένη. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή με τους εφιάλτες του Θεοδωράκη που έτυχε να την ακούσω να τη διηγεί το ίδιο σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ για τις εκτελέσεις στο Λαζαρέτο κατά τη διάρκεια του εφήλου πολέμου. Περιγράφει ο Μίμης Ανδρουλάκης λαφυρά τους εφιάλτες που βασάρισαν τον Θεοδωράκη. Η φιλία ξεγυμνώνει τις ψυχές. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε τους πρώτους μήνες του 2023 ενώ τα φώτα έσβησαν στο αριστερό μάτι και χαμήλωσαν επικίνδυνα στο δεξί, λέει στο ιστερόγραφο συγγραφέα. Γράφει και επίσης σε μια εποχή που ο ίδιος έχει το βλέμμα στα ανθρώπινα και στα πολιτικά πράγματα που διαμόρφωσε μετά τα 40 καθώς περνούσε από το πάθος στη συμπάθεια.
από τους υψηλούς πυρετούς στα δέκατα. Αυτό το βλέμμα παραμένει σταθερό επί 30 χρόνια. Όσο για το τίτλο, μάλλον δεν είναι αυτό που φαίνεται. Το κάτω από τις τάχτες δεν είναι αυτό που έχει τελειώσει. Είναι αυτό που σιγοκαίει και με ένα πείσμα μπορεί να ξαναδώσει φλόγα, όπως σημειώνει. Και τέλος, η φωτογραφία του Επιστόφυλου κρύβει εκτός από το προφανές και άλλη μια ιστορία. Αυτή της μητέρας και του πατέρα που πάντα κουβαλάει περήφανος ο Ανδρουλάκης για την ταπεινή καταγωγή του. Μπορεί να είναι η πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του 1989, δεν την είχε όμως κορμιζώσει. Τη βρήκε σκεμπρωμένη 30 χρόνια μετά στα χαρτιά της μάνας του όταν πέθανε. Την είχε κόψει ο πατέρας από την εφημερίδα και την είχε βολήσει με αλευρόκολλα σε ένα χαρτονάκι. Η φωτογραφία ξεθόριασε, όχι όμως και μνήμες. Τα υπόλοιπα θα μας τα πούν οι εκλεκτοί Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Γιώργος Νουπολακάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Στέλιος Τζαγκαράκης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και event manager του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και φυσικά ο Μίμης Ανδρουλάκης. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν πρέπει μόνο να το διαβάσεις, αλλά κυρίως να ακούς από το διηγείο ίδιο. Πώς το μάτι της πολιτικής ζωής του τόπου έζησε μια εποχή που συγχρονίστηκαν δύο ρολόγια, του ηγέτη και της ιστορίας. Πριν τις τοποθετήσεις για την παρουσίαση του βιβλίου, θα απευθύνουν χαιρετισμό σε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Κύριε Αρναουτάκη. Δεσιμότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι πρόσωποι των φορέων, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητέ Μίμη, κυρίες και κύριοι. Ένα χρονικό της μεταπολίτευσης, μια τοιχογραφία της Ελλάδας των τελευταίων 5 δεκαετιών κάτω από τις τάχτες. Με μια φωτογραφία στο Επιστόφυλλο με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Χαρίλα Οφλωράκη. Και ένα βήμα πίσω, ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ο συγγραφέας του βιβλίου, ένας άνθρωπος αυτόφωτος, πάντα αυτόνομος και δημιουργικός, βαθιά στοχαστικός και πάντα ευρηματικός, χαρισματικός και ταλαντούχος, ετοιμόλογος σε τόσο μεγάλο βαθμό που θα τολμούσα να προσθέσω 4 λέξεις στον τίτλο του βιβλίου, κάτω από τις τάχτες που κρύβονται χιλιάδες σπίθες. Γιατί το σπιθυροβόλο πνεύμα του Μίμη Ανδρουλάκη δεν σβήνει ποτέ. Ένα βιβλίο που προσθέτεται στο μεγάλο συγγραφικό κατάλογο ενός ανθρώπου με πολυκύματη διαδρομή στην πολιτική, στη λογοτεχνία, την επιστήμη και την κοινωνία. Ειδικά για τον χώρο της πολιτικής, ο Μίμης με τις ιδέες του, με τον λόγο και τους αγώνες του, συνέβαλε σημαντικά στην ανανέωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, στη διεύρυνση της αριστεράς, στην ενίσχυση των δυνάμεων της κεντροαριστεράς, μέσα από την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού οράματος και του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Όλα αυτά παρουσιάζονται πίσω από τα φώτα, στις σελίδες ενός βιβλίου που κυριαρχούν οι πολιτικές προσωπικότητες που καθόρισαν τη μοίρα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μια διαδρομή με συγκρούσεις, συμφωνίες, αντιπαραθέσεις, αντιφάσεις, που συχνά ανυψώνονταν στο βαθμό των προσώπων που πρωταγωνίστηκαν σε αυτές. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ως Περιφέρεια Κρήτης, για μια ακόμα φορά συμμετέχουμε στην παρουσίαση ενός βιβλίου του συμπατριώτη μας Μίμη Ανδρουλάκη, ενός φίλου από τα παλιά. Πρόκειται στην ουσία για μια αυτοβιογραφία που αποκαλύπτει τις αρνητικές, τις απρόβλεπτες, αλλά καθοριστικές στιγμές της νεότερης Ελλάδας. Οι μεγάλοι και διάσημοι της εποχής παρουσιάζονται ως πρωταγωνιστές ενός πολιτικού παιχνιδιού, σφυριλατώντας το άγαλμα της μεταπολίτευσης. Η αυλαία για πολλούς από αυτούς έκλεισε. Μαζί της έκλειψε μύθους, αφηγήσεις, πολλές φορές και αυταπάτες. Ο Μίμης όμως φρόντισε για όλους.
κάτω από τις στάχτες, ανάβει το φως. Βάζει ξανά όλη του τη δύναμη για να κρατά στην επιχειρότητα τα πρόσωπα που έφυγαν ως σπουδαίοι και μεγάλοι. Πέρα όμως από αυτό, στο βιβλίο αναδεικνύεται και η διπλή φύση της μεταπολίτευσης. Αφενός, επειδή προσδιορίζεται ως μια τομή που θα σήμαινε τη μετάβαση σε μια άλλη περίοδο. Και αφετέρου, επειδή οι κρίσεις που τη σημάδεψαν δημιούργησαν ταυτόχρονα και τον κίνδυνο για την αρχή του τέλους, που ευτυχώς δεν ήρθε ποτέ. Αγαπητέ φίλε Μίμη, σε συγχαίρω θερμά για τις ευκαιρίες που μας δίνεις. Σε ευχαριστούμε που και απόψε είσαι μαζί μας για να αποκαλύψεις γεγονότα και πανοραμικές στιγμές όπως τις έζησε ο ίδιος και όπως ο κόσμος τις διάβασε στις στήλες των εφημερίδων. Αφού συγχαρώ τους ακαδημαϊκούς που θα αναλάβουν το ρόλο της αναλυτικής παρουσίας του βιβλίου, να σου ευχηθώ να είσαι γερός και δυνατός για να συνεχίσεις να μας διδάχεις και κυρίως για να συνεχίσεις να γράφεις ιστορία. Σε ευχαριστούμε Μίμη γιατί έκανες αυτά τα πολλά και ατίμητα ορατά εις τους αιώνες. Σου είχε πει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, κλείνοντας συνομιλία του σε μια αντίστοιχη βραδιά το 2017, ένας άλλος σπουδαίος, ο Γιώργος Δερματικάκης. Σε ευχαριστούμε λοιπόν και σου ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο σου. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Θέλω να καλωσορίσω τον Μίμη Ανδρουλάκη εδώ σε αυτή την αίθουσα του Δήμου Ηρακλείου. Και να, όπως τα έφερα τα πράγματα, έτσι να είναι ο Μίμης εδώ, στην μέση του Δημοσίου και εγώ να τον καλωσορίσω σαν δήμαρχος. Εγώ δεν θα το περίμενα, αλλά εκείνος λέει το είχε προβλέψει. Το είχε προβλέψει. Ο Σταύρος, ο Περιφερειάρχης μας, έδωσε στον Μίμη μία σειρά χαρακτηρισμών που νομίζω ότι όλοι είναι πάρα πολύ αστυνομικοί. Ήταν ο Ισαιός, ο οραματικός, χαρισματικός και άλλοι. Αλλά ανεβαίνοντας στο βήμα, είχα στο νου μου να προσθέσω άλλον ένα χαρακτηρισμό. Ενοχλητικός. Ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι ενοχλητικός. Είναι ενοχλητικά ευφυής. Είναι ενοχλητικά πολυμαθής. Το εύρος των ενασχολήσεών του εκτείνεται πραγματικά σε μια ενοχλητική έκταση από την οικονομική ανάλυση μέχρι την μουσική. Και βέβαια έχει μια πάρα πολύ ενοχλητική πολιτική διαδρομή. Και η διαδρομή του, η πολιτική είναι τόσο ενοχλητική που κυρίως εκεί όπου ανήκει η ενόχληση είναι μεγαλύτερη. Αναρωτιέμαι εάν τον Μίμη θα τον χαρακτήριζαν τα πολυτίμητα στελέχη της αριστεράς ως ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Έλα τώρα να μου πείτε εάν ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Από την άλλη μεριά, δεν είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Ποιος είναι ιστορικό στέλεχος της αριστεράς? Άρα λοιπόν βλέπετε ότι οι ενοχλητικές σκέψεις δημιουργούν μια ενοχλητική αλυσίδα. Θα έλεγα για τον Μίμη επίσης που έχει και αναμνήσεις και από ένα Ηράκλειο προ-μεταπολιτευτικό, τις οποίες έχει καταγράψει και είναι αναμνήσεις που τις φέρνουν και στο δικό μου το μυαλό κατά τις συναντήσεις. Θα έλεγα λοιπόν για το βιβλίο αυτό που είναι ένα βιβλίο για την μεταπολίτευση ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι μία από τις ενοχλητικές φωνές της μεταπολιτευτικής μας συνείδησης και
Αυτό θα έλεγα ότι γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό, διότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την μεταπολίτευση. Ξέρουμε πότε ξεκίνησε, αλλά δεν ξέρουμε πότε τέλειωσε, δεν ξέρουμε αν τελείωσε. Και αναζητούμε βεβαίως τον χρόνο θανάτου της μεταπολίτευσης, αλλά δεν έχει ταυτιστεί με απόλυτη συμφωνία εδώ μεταξύ μας και στην πραγματικότητα, και αυτό νομίζω ότι είναι επίσης αρκετά ενοχλητικό. Ενώ διαπιστώνουμε τον θάνατο της μεταπολίτευσης, αλλά σε άδειλο χρόνο, κατά βάθος ευχόμαστε να μην έχει τελειώσει η μεταπολίτευση. Δεν ξέρουμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε τώρα, εάν πράγματι η μεταπολίτευση έχει τελειώσει. Και αυτά είναι σκέψεις που μας υποβάλλει ο Μνήμης Ανδρουλάκης και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να τα αφήσει αυτά τα οποία γράφει ότι σβήνει το ένα φως και σβήνει και το άλλο και τώρα δεν κάνει διορθώσεις στο βιβλίο διότι τα φώτα σβήνουν και ούτω καθεξής. Να μην δώσει συνέχεια σε αυτά. Και εύχομαι λοιπόν αυτός το βιβλίο που είναι το δεύτερο αυτοβιογραφικό βιβλίο, ακολουθώντας έτσι το πρώτο που έγινε πριν σβήσουν τα φώτα, έτσι, ο τίτλος πώς είναι κάπως έτσι, αυτό το κάτω από τις στάρτες. Εγώ εύχομαι να είναι το δεύτερο από την τρίτονη αυτοβιογραφία του Μίμιου Ανδρουλάκη και να μεσολαβήσουν διάφορα βιβλία. Ξέρετε ότι ο Μίμιος βγάζει περίπου ένα βιβλίο κάθε χρόνο, πράγμα που επίσης είναι πολύ ενοχλητικό. Κυρίως για όσους από εμάς υποτίθεται ότι γράφουμε και τελικά τι έχουμε βγάλει, έτσι, τι έχουμε παραγάγει σε σχέση με το Μίμιο. Έτσι είναι όμως τα πράγματα. Και να μας δώσει κάποια στιγμή και ένα χρονικό αφής της μεταπολιτευτικής περίοδου ή πώς τη λέμε, την οποία διανύουμε και για την οποία αισθανόμαστε ότι γνωρίζουμε λίγα, αυτό σημαίνει ότι για τον εαυτό μας δεν γνωρίζουμε πολλά. Εύχομαι λοιπόν ο Μίμης να είναι γερός, να είναι εδώ και να συνεχίσει να μας ενοχλεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Σε μένα πέφτει ο κύριος να ξεκινήσω, θα της αδύσκολος κύριος. Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για ένα από τη γενιά του, όταν οι διαδρομές λίγο πολύ συγκύρουν, αποκλίνουν, εμπασπαιδώσει με συχνά και παράλληλες τραγικές. Έχοντας διαβάσει και παρουσιάσει το πρώτο του βιβλίο, που είναι ο πρώτος τόμος της αυτοβιογραφίας του, που ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, από τον Αγίου Νικόλαο, το Ηράκλειο, της Μπουγάτσας, της Μνήμης Μπουγάτσας, που υπονόησε ο Λέξης ο Καλοκαιρινός και πολλά άλλα. Ένα βιβλίο που ξεκινούσε από τα παιδικά του χρόνια και τέλειωνε ουσιαστικά με το Πολυτεχνείο και την αρχή της μεταπολίτευσης. Ο δεύτερος τόμος ξεκινάει ακριβώς από εκεί, δηλαδή την αρχή της μεταπολίτευσης, για να φτάσει ως το μηδένιο, ως το 2000. Ο τρίτος τόμος, που έτσι προέβλεψε ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός, δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος. Εγώ με βάση έτσι την πληροφορία, την πολυγραφότητα, την ικανότητα κτλ. Τα στοιχεία που είναι σε θέση να τα εξεργάζεται. Μίμης Ανδρουλάκης, το βλέπω ότι θα είναι τουλάχιστον πεντάτομη. Και το εύχομαι πραγματικά να είναι ζωή και να έχει κέφι και να το συνεχίσει. Είναι σχετικά εύκολο, αλλά και δύσκολο παράλληλα να μιλήσει κανείς για αυτή την περίοδο. Μια περίοδο που ακόμα η ιστορία δεν έχει κατακάτσει. Ούτε για τη μεταπολίτευση, τους πρωταγωνιστές της, πράγματα που ξέρουμε ή που βιώσαμε και πράγματα που δεν ξέρουμε ή θα μάθουμε. Έτσι συμβαίνει εξάλλου πάντα με την ιστορία. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στη μορφή του βιβλίου του Μίμη Ανδρουλάκη, δηλαδή για μένα είναι λογοτεχνία πέρα για πέρα. Δεν είναι μια τυπική αυτοβιογραφία, είναι η αυτοβιογραφία, είναι η φόρμα την οποία για να φτιάξει στην πραγματικότητα ένα μυθιστόρημα που εδώ είναι το μυθιστόρημα της μεταπολίτευσης.
Μυθιστόρημα δεν σημαίνει ότι είναι μόνο προϊόν μυθοπλασίας. Εξάλλου ο ίδιος λέει κάτι, πρέπει να το διαβάσω, λέει ότι μετά το 1994, σημαντική χρονιά για τον ίδιο και το τέλος ενός κύκλου της μεταπολίτευσης, γιατί η μεταπολίτευση έχει κύκλους, τουλάχιστον κατά το μήνυμα, τουλάχιστον έχει δύο περιόδους, μία που ξεκινάει το 1994 και μία δεύτερη που δεν ξέρουμε που τελειώνει. Λέει λοιπόν ότι μετά το 1994 έπεσα με τα μούτρα και μελετούσα τις μεγάλες λογοτεχνίες των υπήρων και των χωρών. Με το ζήλο του τρελού μαθηματικού, η ερευνητή της νέας φυσικής, είχα αντιληφθεί ότι το μυθιστόρημα ήταν ένας άλλος τρόπος για να φτάσω στο βαθύτερο πυρήνα της ανθρώπινης κατάστασης. Το φανταστικό ήταν το πιο πραγματικό που είχα γνωρίσει και το πραγματικό το πιο φανταστικό. Νομίζω ότι σε αυτό το απόσπασμα να δει λίγο πολύ την πρόθεσή του, την οποία αναλύθηκε στον πρόλογο του Ιούλου κατά τις τάκτες, νομίζω ότι προσπαθεί μέσα από μια διαλογική συζήτηση με ένα νεαρό πρόσωπο να μας την αποκαλύψει. Επομένως, μας λέει τις προθέσεις του, μας λέει την αμφισημία, αν θέλετε, που έχει ένα κείμενο τέτοιο που παρουσιάζεται σαν βιογραφικό, αλλά παράλληλα είναι μια ιστορική μαρτυρία. Θα λέω ότι είναι ένα βιβλίο που είναι σαν τις μπάμπους και στις ρώσικες κούκλες, που μία μετά την άλλη, όσο ανοίγουν, ανακαλύπτουν μια και μια άλλη. Θα έλεγα επομένως ότι η αυτοβιογραφία κρύβει μια λογοτεχνία, κατά τη γνώμη μου, πολύ ενδιαφέρουσα. Μια λογοτεχνία. Και ίσως θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή και έτσι, και όχι μόνο σαν μια αναφορά ιστορικού προσώπου της αριστεράς και τα λοιπά, όπως υπονοήσω Αλέξη. Κρύβει επομένως μια λογοτεχνία. Πίσω υπάρχει επίσης ένα φιλοσοφικό δοκίμιο, ένα φιλοσοφικό στοχασμό. Μια πολιτική θεώρηση, ενώ αυτά τα στοιχεία, οι σκηνές της ιστορίας, που δεν είναι η ιστορία της κρεβατοκάμαρας και της χλιαρότρυπας, όπως θα μπορούσε να είναι μέσα από τα απόλυτα, τις μυστικές ιστορίες, τους πράκτορες και το καθεξής, είναι μια ιστορία όπως την βιώνει ο ίδιος, όπως την αξιολογεί με τις αμφιβολίες του, όπως προσπαθεί να την περιγράψει προς τα πίσω μέσα από τις αμφιταλαντεύσεις, είναι λογικό να έχει, και που είναι όμως και η περίοδος μιας μεστότητας του ίδιου. Αν δηλαδή ο πρώτος τόμος περιγράφει τα παιδικά, την εφηβεία, την πρώην νεότητα, την ένταξή του, εν πάση περιπτώσει, σε ένα πολιτικό προβληματισμό και σε μια πολιτική δράση, το δεύτερο είναι αυτή η οριμότητας. Είναι πια ο Μίμης Αμπουλάκης, και αργότερα απόφυτος του Πολυτεχνείου, γραμματέας και σύμβουλος και πολύ κοντινός του Χαρίλαου Φλωράκη, δηλαδή ενός συμβολικού πατέρα, τον οποίο περιγράφει με ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Ταυτόχρονα άλλων συγγενών βλέπει την πολιτική περίπου σαν ένα είδος μύθου των Ατρίου, των Ατριδών, ας πούμε, δηλαδή δίπλα υπάρχουν θείοι, έγιστη, ούτω καθεξής, πάρα πολλά πρόσωπα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος έρχεται σε επαφή και γνωρίζει αυτά τα πρόσωπα, τα γνωρίζει από τους Στάλιν, τρώει μαζί τους, συνομιλεί μαζί τους, σαν να παράγει ένα διαλογικό μοτίβο μέσα από το οποίο μας επιτρέπει να φτάσουμε σε μια προσέγγιση της ψυχοσύνθεσής τους, του χαρακτήρα τους, των τρόπων με τον οποίο έβλεπαν, ας πούμε, τα πράγματα της εποχής τους, της σημερινής και το καθεξής. Έτσι λοιπόν το βιβλίο θα έλεγα ότι το πρώτο μέρος, μεγάλο μέρος του βιβλίου, είναι αφιερωμένο στο συμβολικό του πατέρα του Χαρίλαου Φλωράκη, στη σχέση του με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τη Γενέα πρώτα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά, στη συμμετοχή του σε ένα πολύ, θα έλεγα, εσωτερικό πυρήνα λήψης των αποφάσεων του κόμματος, που έχει την τάση εδώ να υπερβαίνει τα θεσμικά όργανα, γιατί είναι ο έμπιστος του αρχηγού, είναι ο γιος του πατέρα. Και δεν θέλω να περάσω σε μια ψυχαλική προσέγγιση, θα μπορούσε να γίνει αυτό που θα παραγγείλει. Ωστόσο, εδώ βλέπουμε πώς μέσα από τις αφηγήσεις του Φλωράκη,
και μέσα από την καθημερινότητα του Κλωράκη, μέσα από τις αγωνίες του Κλωράκη, που είναι ταυτόχρονα και οι αγωνίες μιας γενιάς των ανθρώπων εκείνης της εποχής, βλέπει ανθρώπους που ξαναμπαίνουν στην ενεργό, νόμιμη πολιτική σκηνή, αλλά με το σύνδρομο της ΣΥΤΑΣ. Με όλη αυτή την δυσκολία να ενσωματωθούν σε έναν κόσμο που τους είχε βία αποβάλει. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου αναφέρεται φυσικά στη συμμετοχή της αριστεράς στις κυβερνήσεις του 89, του Βρώμη, που είναι η Βρώμη του 89, όπως θέλει κανένας μπορεί να το προσεγγίσει, που είναι οι κυβερνήσεις διαδοχικές της περίοδου του πατρός Μητσοτάκη και το καθεξής. Και τέλος, η ίδια η διάσπαση μιας αριστεράς που θέλησε μέσω του συνασπισμού να ξαναγίνει ενωμένη, να επαναλάβει δηλαδή το ίδιο ή τουλάχιστον με κάποιες παραλλαγές πρότυπο που είχε κάνει αμέσως μετά τη μεταπολίτευση με τον Ιλίου, την Ελλάδα, που έρχεται από το εσωτερικό κλπ. Και πώς και αυτός ο συνασπισμός ξαναοδηγεί σε αυτή την εμφύλια σύραξη της αριστεράς που ξανά διαιρείται και υποδιαιρείται κλπ. Νομίζω ότι όλα αυτά τα περιγράφει πάρα πολύ βλαφυρά, με έναν πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, και οι όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει κανείς για τις αξιολογήσεις που κάνει το πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι του ίδιου του Φλωράκη και των άλλων ανθρώπων της Κεντρικής Επιτροπής, της γυναίκας του Ζαχαριάδη, του Κύρκου, του Καλούδη, του Φιλίνη και του καθεξής, θα δείτε ότι παρελάβουν μια ολόκληρη σειρά από πρόσωπα που τα ξέρετε, ιστορικά πρόσωπα ή πρόσωπα που έχουν απασχολήσει με πολλούς τρόπους την επικαιρότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μας δίνει μια εικόνα που είναι η δική του εικόνα και ο δικός του λόγος. Το βιβλίο τελειώνει με το 2000, με μια απόπειρά του, ας πούμε, να αρχίσει να πολιτογραφείται περισσότερο σαν συγγραφέας και σαν πολιτικός στοχαστής. Με τη δίκη ή, εν πάση περιπτώσει, με τη δίωξη του βιβλίου του με το τίτλο «Μη», στη «Μη», τη σχέση του με τον Χριστόδουλο και τον Λάτσο. Θα έλεγα ότι εγώ διαβάζω αυτό το βιβλίο και σαν ιστόρημα και σαν μια ιστορική μαρτυρία μεγάλη σημασία, στο βαθμό που σας λέω μας επιτρέπει να δούμε από πολύ κοντά και ταυτόχρονα από μια απόσταση, μια οπτική ματιά, όλη αυτή την περίοδο που ήταν και η περίοδος ενός μέρους της ζωής πολλών από εμάς, πολλών ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα επί πόρμα του βιβλίου, κυρίως προσεγγίζοντάς το από μέσα από μια θεωρία, ας πούμε, της λογοτεχνίας, του ιστορήματος, αυτή που εισήγαγε ο Μιχαήλ Μπαχτίν. Μίμης Ανδρουλάκης σέβεται κάποιες από τις αρχές του βαθμινικού, αν θέλετε, εγχειρήματος. Δηλαδή υπάρχει η διαλογική συζήτηση, οι απόψεις των ζωνικών που ανεβάζονται μέσα στο βιβλίο και κατά το Μπαχτίν πηγαίνει προς την πλευρά του προς το ιδιωσιακού ιστορήματος. Ενώ υπάρχει παράλληλα και η ιστορία του χρονότοπου και του δρόμου. Ο χρονότοπος επιτρέπει συναντήσεις ανθρώπων, αγορά, εσωτερικό ή εξωτερικό δρόμο στο αεροδρόμιο και αυτά που συναντώνουν. Και νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο βιβλίο του και αυτό δείχνει ένα άνθρωπο ο οποίος νομίζω πέρα από την συγγραφική κοινότητα, την αυτοκριτικότητα, την αυτοβιογραφία, την βιογραφία, δείχνει να επεξεργάζεται και με ένα ενδιαφέροντα τρόπο χαρακτηριστικό με την ίδια σελίδα τη φόρμα των έργων. Έχοντας διαβάσει αρκετά από τα βιβλία του Μίμη, το διαβάσει όλα, θα έλεγα ότι από βιβλίο σε βιβλίο εξελίσσεται και αυτό το θεωρώ ένα πάρα πολύ όριμο βιβλίο, ενδιαφέρον, ισορροπημένο αν θέλετε, αλλά και δύσκολο στη συγγραφή. Γιατί ο ίδιος είναι ακόμα ένας ενεργός άνθρωπος και διηγείται, αν θέλετε, αφηγείται
την πιο ενεργή ίσως περίοδο της δικής του εκλογής στην κοινωνική ιστορία, την πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά πράγματα και να μιλάει πολλή ώρα για το βιβλίο. Λέει ότι ας πούμε τρελαίνομαι για αυτοβιογραφίες ή βιογραφίες που δίνουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τη ζωή των άλλων με τη δική μου. Είναι οργανικό μέρος της αυτοεξέτασης, εν τέλει της ανακάλυψης του εαυτού μου. Και ελπίζω οι δικές μου βιωματικές πληροφορίες γυμνές, δίχως λογοτεχνικά ξόβια, να υποκινήσουν μια ανάπηχη λειτουργία στον εσωτερικό διάλογο των αναγνωστών. Διαφωνώ ότι δεν υπάρχουν λογοτεχνικά ξόβια, συνοπλουμένως την εδώ την έννοια. Πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη μόνη λογοτεχνία. Άλλα πράγματα έτσι που θα μπορούσε να πει κανείς χωρίς να πάρει το χρόνο άλλων δημιουργών, ο τίτλος στον οποίο αναφέρθηκε είναι το «Καταπιστάκτες, το κάρβουνο που συγκρίνεται στα κοκκοτσιά», το οποίο μοιάζει με μια φράση πάλι του Μπαρτίνα που διάλεξα έτσι να προσεγγίσω μέσα από αυτό το μοτίβο. Κάτω από τις τάχτες, έτσι, στο Μπαρτίνα είναι τίποτα δεν πεθαίνει εντελώς. Κάθε νόημα θα γιορτάσει μια μέρα την αναγέννησή του. Και τίποτα το τελειωτικό δεν έχει συμβεί ακόμα στον κόσμο. Δεν έχει υποθεί η τελευταία λέξη για τον κόσμο. Η τελευταία λέξη του κόσμου. Ο κόσμος είναι ανοιχτός και ελεύθερος, είναι ακόμα μπροστά μας και θα είναι πάντα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κολατάκη και την κυρία Αγγέλα Χαστινάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους και όλες. Έλεγα το εξής, είναι σαν πουλάκης. Δαιμόνιος Ανίρ, υπερκινητικός, πανέξυπνος, χιουμορίστας και με μια πελώρια μνήμη. Γνώρισε και αγνώρισε ανθρώπων άστεα και νόα. Βίωσε και αδίωσε καταστάσεις υψηλές και ταπεινές, κομικές και τρομερές. Ευτυχώς έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, τα 50 χρόνια στα τότε, από τα γεγονότα και ο Ανδρουλάκης αποφάσισε να δώσει στον κόσμο την αυτοβιογραφία του. Και πάλι έχουμε μόνο τη μισή. Ο τόμος αυτός των 600 σελίδων είναι μόνο ο πρώτος. Θα ακολουθήσει και δεύτερος. Αυτά έλεγα. Τώρα λοιπόν ακολούθησε και ο δεύτερος και είναι άλλες 600 συν σελίδες. Ο Μίμης γεννάει 600. Είμαι βέβαιο ότι έχει ήδη και την τρίτη ισογραμμένη. Γιατί στο τέλος αυτού του τόμου, στη σελίδα 617, την αναγκαίει. Εδώ θα είμαστε, νομίζω, και το 2025 να την παρουσιάσουμε. Σωστά. Μπορεί και φέτος. Και αυτός, λοιπόν, ο δεύτερος τόμος είναι ένα εξόχως σημαντικό βιβλίο. Ξεκινάει από την πρώτη μεταπολίτευση, το ακούσατε κιόλας, και από το εγχείρημα της Ενωμένης Αριστεράς, που ήταν βέβαια διαιρεμένη και μισόμενη. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, πήγαινα στις συγκεντρώσεις της Ενωμένης Αριστεράς στην Αθήνα, κόκκινες παντιέρες, τραγούδια, ήμουν συνεπαρμένη, αλλά γνώριζα κιόλας ότι αυτή η αριστερά δεν ήταν ενωμένη, ακόμα και ένα 13χρονο παιδί το ήξερα. Προσωπικά, λόγω οικογένειας, ήμουν από το άλλο κομμάτι της αριστεράς, σε σχέση με το Μίμη, και αυτό είχε κάποιες συνέπειες που θα τις πω μετά στην ανάγκη του βιβλίου. Ο Μίμης Ανδρουλάκης ακροβατεί πολύ συνειδητά σε τεντωμένο σχοινί. Απ' τη μια μεριά είναι η μεγάλη και συχνά τραγική ιστορία, απ' την άλλη είναι η προσωπική μικροϊστορία. Και ο Μίμης περπατά στο σχοινί, καμαρωτός με το κοντάρι του, σαν άλλος Δημήτριος Τροπεοφόρος με το κοντάρι οριζόντιο, ισορροπιστικό. Τρόπεο είναι τελικά η λίαν αξιανάγνωση ιστορία του, που μιλά για το μεγάλο μέσα από το μικρό και για το μικρό μέσα από το μεγάλο. Ο κατεξοχήν ήρωας είναι, θα ακούσουμε φυσικά, ο πατέρας, Χαρίλος Κλωράκης, συμβολικός πατέρας, όπως είπε ο Γιώργος. Κυρίως αυτόν βλέπουμε, ακούμε, στη δική του ψυχούλα μπαίνουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και τον βλέπουμε, να,
τρώει το μήλο με την κανέλα που του έφερνε η αδελφή του κάθε μέρα στον Περισσό, ανησυχώντας επειδή δεν έφαγε φρούτα. Ο Κατσιάρης, ακούμε τις φωνάρες του όταν κάτι τον δυσαρεστούσε, νιώθουμε την τρυφερότητά του και τη σκληρότητά του, αντιλαμβανόμαστε τα πολιτικά του ανοίγματα, την εποχή της δημιουργίας του συνασπισμού το 1989 και τις φοβικές του αναδιπλώσεις. Ο ίδιος ο Μιλιμής λέει ότι ακούει ακόμα τη φωνή του Χαΐλαου 100%. Ναι, την ακούει και μας την αναμεταδίδει. Υπάρχει μια σκηνή μικροϊστορίας που θα την έλεγα όμως συγκλονιστική. Ο Χαΐλαος έχει κάνει πίσω σε σχέση με τα αρχικά του ανοίγματα όταν έστησε το συνασπισμό. Επίκειται το συνέδριο του ΚΚΕ σε κλίμα έντασης ανάμεσα στους ανανεωτές, τη νέα γενιά στην οποία ανήκει ο Μίμης και στην παλιά ηγεσία, την παλιά φρουρά. Την παραμονή της έναρξης του συνεδρίου, ο Μίμης αποφασίζει να κάνει μια κίνηση συμφιλίωσης με το αγαπημένο του αφεντικό. Με έναν σύντροφό του πάει στο σπίτι του Χαΐλαου και επιτρέψτε μου εδώ να σας διαβάσω δύο παραγράφους. Γύρω στις 10:30 τη νύχτα της 18ης Φεβρουαρίου, παραμονή του συνεδρίου, του χτυπήσαμε το κουδούνι. Είχε αμηχανία, συγκίνηση και ένα ελαφρύ τρέμουλο στο χέρι. Ο Παναγιώτης έπαθε συναισθηματική εμπλοκή. Πήγαμε στην κουζίνα. Έβγαλε από το ψυγείο ένα ταψί με μισοφαγωμένο αρνί με πατάτες που του είχε φέρει η αδερφή του. Καπετάνιο, δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να τρως χοληστερίνες. Έβγαλε και ένα μεγάλο τάπερ με θεσσαλική φέτα που του στείλε ένας παλιός αντάρτης βοσκός από το τύρνα. «Να το ζεστάνω στο φούρνο», ψελίζει το αφεντικό. «Όχι, όχι, το αρνί τρώγεται καλύτερα παγωμένο», δηλώνει ο γνώστης Παναγιώτης, γιος πρώην Χασάπη. «Πάει να ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί». Όχι υπολείμματα του Ουγγρικού γιαλατζή κομμουνισμού. Άνοιξε μεσενικόλα, καρδιτσιώτικο. Γέλασε. Αμήχανος ο Παναγιώτης εκδήλωνε μια ψευτοβουλημία και ξεκοκάλισε με τα χέρια ένα μεγάλο κομμάτι, ζήλο. «Άντε, βρες τη σπάλα να διαβάσουμε τη μοίρα μας, να δούμε αν θα μας περάσει ο καπετάνιος ανταρτοδικείο». Πάλι γέλασε. «Δείπνο φαντασμάτων» λέγεται στην πολιτική ιστορία αυτό το τελευταίο νυχτερινό τσιμπούσι του Μπίσμαρκ, του σιδερένιου καγκελάριου, με τους επιτελείς και τους έμπιστους υπουργούς του. Η τελευταία οικειότητα. Το πρωί θα ήταν μια άλλη μέρα της εγκατάλειψης και της προδοσίας. Η αμηχανία, η αγάπη, η προσπάθεια συμφιλίωσης, τα επικίνδυνα, οριακά αστιάκια, όλα συμπυκνώνονται σε αυτές τις αράδες του τελευταίου δείπνου. Ο προδότης δεν είναι τελικά ο ακόλουθος ο μαθητής, αλλά φοβερό να το πει κανείς, ο αρχηγός, ο ίδιος ο δάσκαλος. Από την αρχή του βιβλίου ακούμε διακριτικά αλλά επίμονα, μυθιστορηματικά, για να μας αυξήσει την προσμονή ο συγγραφέας, για το μοιραίο τέλος της σχέσης του Μίμη με το ΚΚΕ. Και έρχεται το τέλος αυτό μέσα στην παγωμάρα. Ο Μίμης λέει ότι ουδέποτε ως τώρα το έχει αφηγηθεί. Και τώρα ο αναλυτικός κατά κανόνα συγγραφέας το δίνει με λίγες μονάχα λιτές φράσεις. Όταν φτάσαμε στον Περισσό, το κτίριο είχε καταληφθεί από πιστούς οπαδούς της ηγεσίας. Στον περίβαλο είχαν παραταχθεί αγήματα εν είδη διαδρόμου, από τον οποίο θα μπαίναμε και θα φεύγαμε ως προδότες υπό τα βλοσιρά βλέμματα των συντρόφων. Αυτό ίσως είναι το μεγάλο τραύμα του Μίμη Ανδρουλάκη,
αυτό που τον κάνει να αισθάνεται ξέβαρος, ένας ναυαγός, όπως αυτοπροσδιορίζεται και όπως μας παρουσιάζει ότι εικονίζεται στην εξαίσια φωτογραφία του εξώφελου. Μίμης με άσπρο κάμισο, πίσω του καλαμωτή με τον ανοιχτό ουρανό, στα γυμνά του πόδια ο πιστός κύριος. Ένας Οδυσσέας, βέβαια, που γράφει με τα πάθους την ιστορία του, την πάλη του με τους θεούς και τα τέρατα, ενώ το αεράκι παίζει με τις σελίδες του χαρτιού, ανασηκώνοντάς τις. Η ιστορία, βέβαια, εκτός από τον Θεό Χαρίλαο, τον Θεό Πατέρα Χαρίλαο, περιλαμβάνει και άλλους ήρωες και ημί θεούς ή και μεσσίες. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, φυσικά. Θα βρούμε στο βιβλίο την υπόθεση του σκανδάλου Κοσκοτά, που συμπλώνησε το δικό μας 1989. Και εκεί θα δούμε τον αδύναμο πλέον Ανδρέα και την όλη διαμάχη των πολιτικών κομμάτων για το αν παραπέμπεται ή όχι ένας πρωθυπουργός στο δικαστήριο. Όχι, λέει και ο Μίμης Ανδρουλάκης, ο οποίος σκαρώνει και εδώ μια λαμπρή ανάγνωση μιας από τις πιο διάσημες σκηνές της συγκεκριμένης εποχής, της επιστροφής του Ανδρέα στην Αθήνα μετά την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Λονδίνο. Σας διαβάζω και εδώ. Η υποδοχή του Ανδρέα θα μείνει στην ιστορία. Ο θλίσκον και αναγενόμενος αρχηγός αποθεώνεται σαν Μεσσίας. Μια σκηνή θα παίζεται σε θέατρο και σινεμά του μέλλοντος. Ο ηγέτης κοντοστέκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι, στη σκάλα του αεροπλάνου, στρέφεται πίσω και πάνω και κάνει νεύμα στη Δήμητρα Διάννη να κατέβει δίπλα. Ένα θρασίτατο, θαυμαστό κάλεσμα στη ζωή απέναντι στο θάνατο, που αψηφά τις συμβάσεις της πολιτικής και τις προκαταλήψεις της κοινής γνώμης. Το μέγα πάθος και πλήθος στο αεροδρόμιο επικυρώνει την κίνησή του. Ένα τραύμα κάνει πιο οικείο και θελκτικό ένα αγαπημένο πρόσωπο. Ο Μεσσίας, υπεράνω των κανόνων των κοινών ανθρώπων. Για τον Καραμαλή, τη θεότητα της δεξιάς, κάποια, όχι πολλά πράγματα, λέει ο Μίμης Ανδρουλάκης. Του αρέσει ιδιαίτερα μια ανακάλυψη που έκανε ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, για τις ερωτικές επιδόσεις του ανδρός. Η ανακάλυψη λέγεται με τρόπο χαριτωμένο και η αλήθεια είναι πως προσθέτει μια πινελιά στο πορτρέτο του Εθνάρχη. Δεν θα σου πω αυτό. Και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έχει να πει κάτι χαριτωμένο ο συγγραφέας μας. Όταν βρέθηκε κατά τύχη σε ένα τραπέζι μαζί του, με πιάτα εξαιρετικής χορτοφαγίας, όπου και οι δύο βαθείς γνώστες κριτικοί ανταλλάσσουν με πάθος ονόματα εδεσμάτων και ξεραβλήφων. Στα μναγκάθι με φρέσκο μπακαλιάρ και φτέδες μαγριόβρασα, ασκόλυμπρη βραστή ή αγκολέμονο. Ο Ανδρουλάκης επανανακαλύπτει εδώ τον κανόνα εξαιρέτων πραγμάτων του Κεσάριου Δαπόντου, λόγιου του 18ου αιώνα. Ανοίξω το στόμα μου και διηγήσω με πάμπολα εξαιρέτα πράγματα. Ορτίκια, μανιάτικα, σουτζούκι, το γρυπιότυπο, το μέλι Αθήνας και Ισπανίας. Οι σκολοπετίκες, οι μουστόπιτες, το πιαζαντί της Βενετιάς, τα μυανού το βούτυρο, ευμορφότατα πράγματα. Φυσικά όλα αυτά και τα τραπέζια και οι ερωτικές πινελιές συνδυάζονται πάντα με την πολιτική. Ο Μίμης Ανδρουλάκης δεν κουτσοπολεί. Δεν βλέπετε την κυδαρότητα, αλλά διανθίζει και, όπως είπαμε, πάντα ισορροπεί. Με συμπάθεια εν τέλει για όλους. Ή σχεδόν όλους. Για τον Λεωνίδα Κύρκο, ωστόσο, ο Μίμης Ανδρουλάκης δεν επιφυλάσσει ρόλο περηφανή. Κάπου λέει πως τον αγαπάει, αλλά βρίσκει χίλια μίλια τελικά να του καταμαρτυρήσει. Απαξιώνει πλήρως την ιδέα της ΕΑΔΕ, της Εθνικής Αντιδρυβή, της Κατολικής Δημοκρατικής Ενότητας, που ήταν η έμπνευση του Κύρκου το 1974 αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, θεωρώντας, αμήνης, ότι δεν υπήρχε ζήτημα αντιδικτατορικής εισπύρωσης. Μιλάει για τη μανία του Κύρκου, με αυτή τη λέξη, να εξειδανικεύει τους παλιούς αντιπάλους. Τον εκθέτει ως ανακόλουθο στη σχέση του με τον Καραμαλή. Τον βάζει να λέει ούτε στην κηδεία του δεν θα πάω.
και το σχόλιο του Δήμη, ποιος τα λέει αυτά, ο εμπνευστής της συνέντευξης. Δηλαδή φανερώνει τη μέγιστη υποτίθεται αντίφαση του Κύρου. Ως και τις γάτες του Λεωνίδα τις ονομάζει Μόρφες. Και το φαΐ του το γέρασε σπίτι του άνθρωπου. Όσο για την υψηλή ρητορική ίσως τη σκέψη του Κυριακού, τη χαρακτηρίζει άμετρη ρητορία. Στη σελίδα 125, και κάπου εκεί στη σελίδα 125 είπα και εγώ να κλείσω τον Κύριο. Ως μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού εκείνης εποχής, υπολείπτω με βαθιά του Λεωνίδα Κύρκο και τιμώ τη μνήμη του. Για μένα αυτός ήταν ο μικρός θεός της μεταπολίτευσης. Αυτός, ο έτοιμος πάντα για συνεργασίες και για πολιτικά ανοίγματα, που έμεινε πάντα φτωχός σε ένα μικρό διαμέρισμα στα Εξάρχεια και τις πολλές του γάτες, ναι, και την άρρωστη γυναίκα του την καλή. Ο συγκλονιστικός ρήτορας και ο καλός άνθρωπος. Τον θυμάμαι φωτεινό να μιλά σε σκοτεινό θεατράκι της Βόρειας Ελλάδας με λίγους ακροατές το 1977 και γέροντα πια να προσέρχεται σε δεν θυμάμαι ποιο συνέδριο η εκδήλωση της ΕΑ της Ελληνικής Αριστεράς υποβασταζόμενος από τον αγαπημένο Κώστα Κάρη. Τέλος πάντων δεν έπαιξα το βιβλίο και ορθώς έπραξα όχι μόνο για τις εξαιρετικές του σελίδες αλλά και επειδή υπάρχουν και σκηνές που επανορθώνουν. Μάιος 1989, η πρώτη περιοδία με τον συνασπισμό Μίνης και Λεωνίδας Κύρκος. Ας αρχίσω από το Ηράκλειο, με μικρό απόσπασμα. Στο Ηράκλειο, στα Λιοντάρια, σύμπασα η αριστερά, δογματικοί και αναθεωρητές, συστολικά. Ακολουθούν σειρά όνομα, μεγάλη συγκέντρωση με παλμό. Υπήρξε ένας αυθόρμητος συγχρονισμός ανάμεσα στη ρητορική του Λεωνίδα και στη δική μου. Ο αναγνώστης του πρώτου βιβλίου θα θυμάται ότι το 1961 μαθητής ορκίστηκα ακούγοντας τον Κύρκο στο Ηράκλειο να μην μιλήσω ποτέ από χαρτί και να τώρα μαζί πάνω στην εξέδρα. Περνάει το Ρέθυμνο, πάει στα Χανιά. Στα Χανιά η κορύφωση. Μιλάει για τη συγκέντρωση και μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε ψαροτσιμπούση στο παλιό λιμάνι. Πρώτη φορά δοκίμασα σαλάτα από φύκια. Οι χανιώτες είναι ασυναγώνιστες τους ψαρομεζέδες. Κύριο πιάτο συναγρίδα στα κάρφη. Ο Λεωνίδας, καταδικασμένος στη λιτότητα του κουκουέ εσωτερικού, παραέφαγε, παραήπιε κρασί και ρακές, όπως και εγώ. Υπήρξε συγκίνηση και ευθυμία ύστερα από 20 χρόνια διασπάσεων και αλληλοκατηγοριών. Γύρω στις 11.30 έρχονται να μας πάρουν σόν και καλά οι δημοσιογράφοι του τοπικού ραδιοσταθμού για μεταμεσονύχτια εκπομπή την οποία είχαν αναγγείλει δίχως τη συγκατάθεσή μας. Έτσι, πιωμένοι και κατάγοποι, ανεβήκαμε τις σκάλες ενός πολυόρου κυρίου μέχρι ένα στούντιο πλεισταριό. Μου φάνηκε γελίο μεσάνυχτα και κάτι να απαντούμε σε πολιτικές ερωτήσεις του ραδιοφωνικού παραγωγού και αυτομάτως συμφωνήσαμε με τον Λεωνίδα απόψε η αριστερά θα κάνει χαντάδα στις χανιώτισες. Στους χανιώτες. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την πόλη που έτρεξε να ανοίξει τα ραδιόφωνά της. Ξεκίνησα εγώ με κριτικούς αμανέδες και ύστερα με μαντινάδες με τον Λεωνίδα να κάνει σεβόντο με σφύριγμα και τους παρευρισκόμενους να επαναλαμβάνουν σαν χοροδία τα ρεφρένα. Ο Λεωνίδας με σφύριγμα έπιασε τη συνεφιασμένη Κυριακή και έτσι περάσαμε σε ρεπερτόριο Τσιτσάνη, Καλδάρα, Μιτσάκη και άλλα. Μισή ώρα μετά δύο αγαπητές έφεραν δύο φυσαρμόνικες για τον Λεωνίδα. Έκσταση. Τώρα κλιμακώναμε με Μίκη Μάνο, Ξαχάκο, Λουίζο, Μαρκό και άλλους. Στο τέλος, κοντά στις 2, σε κατάνοιξη, ο Λεωνίδας σφύριξε την ποιμενική του Βετόβεν, την ημιτελή του Σούμπερ και κορύφωσε παίζοντας με φυσαρμόνικα την όρια στη χαρά. Από την ενάθυση του Βετόβεν και τελικά με τη διεθνή. Έπρεπε ωστόσο να κλείσουμε με ένα ριζίτικο και έπιασα τον Αϊτό με συνοδεία της ομίχυλης. Τα Χανιά έκλαψαν, καρφωμένα στο ραδιόφωνο. Η συγκίνηση μεταφέρθηκε σε εμάς και έτσι μου έρχεται να πω τώρα θα μας κάνει εδώ μια μικρή αναπαράσταση εκείνης της βραδιάς. Λείπει όμως ο Λεωνίδας και η φυσαρμόνικά του. Το
Το βιβλίο είναι σημαντικό όχι μόνο για τα ελληνικά θέματα, αλλά και για τα διεθνή. Μου έκανε πολύ εντύπωση, παραδείγματος χάρη, η εξήγηση της κατάρρευσης της ανατολικής Γερμανίας το 1989, το παγκόσμιο 1989. Η ανατολική Γερμανία ήταν υπερχρεωμένη, μας πληροφορεί ο Ανδρουλάκης, στη δυτική Γερμανία. Η δυτική είχε χορηγήσει δάνεια, τα οποία η ανατολική Γερμανία δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει. Κατέφυγε στην ΕΣΟΣΟΔΟΥ, αλλά εκείνοι, ο Γκορμπατσόφ δηλαδή, δεν είχαν σκληρό συνάλλαγμα για να αποτρέψουν την κατάρρευση. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, μάλιστα, ταξίδεψε αμέσως μετά, όταν η ίδια η μεγάλη πατρίδα του σοσιαλισμού κατέρε, μας δίνει το κλίμα στη Μόσχα και παραλίγο θα είχαμε και κάποιες σίγουρα διεισδυτικές παρατηρήσεις για τον τελευταίο γενικό γραμματέα του ΚΟΣΕ, αν ομιλήσει και καταφέρει να το συναντήσει. Όμως, λέει, δεν είχε πια κανένα νόημα. Και τα δολάρια μου είχαν τελειώσει. Δεν είχε πια κανένα νόημα. Εδώ ο Μίμης Ανδρουλάκης μας εξομολογείται συγκινητικά. Κι εγώ ένιωθα λίγο σαν τον σοβιετικό αστροναύτη που ξέμεινε στο διάστημα γιατί δεν υπήρχε χώρα να τον κατεβάσει. Και το δικό μου ατομικό σχέδιο ζωής ξέμεινε. Σαν τα ίχνη των πουλιών στον αέρα, όπως έλεγε ο παππούς μου. Φυσικά ο Ανδρουλάκης δεν ξέμεινε ούτε από δουλειά, ούτε από έμπνευση. Όλες αυτές οι περιπέτειες, όλα αυτά τα ταξίδια στα άστεα και στον νόο των ανθρώπων έχουν καταλήξει σε πολλές, πολλές εκατοντάδες σελίδες. Ο Μίμης, που ποτέ δεν έγραφε τους δημόσιους λόγους του, γιατί ο πολιτικός άνδρας δεν επιλέγει να μιλάει από στήθους, κάθισε μετά και ασχολήθηκε με τον γραπτό λόγο όσο λίγοι που έχουν υπάρξει πολιτικοί. Κάτω από τις στάχτες της ιστορίας, η φωνή του Μίμη Ανδρουλάκη μένει ζωντανή και σπινθυρογόνα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι διαβάζοντας κάποιο στο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για μια αφήγηση, δηλαδή είναι σαν να τον έχει μπροστά του, να αφηγείται την ιστορία του και την ιστορία της χώρας παράλληλα. Είναι σαν να του κάνει κάποιες ερωτήσεις και εκείνος να απαντάει. Λοιπόν, με βάση αυτό, θα λέγαμε ότι ο Ρόναλντ Μπαθ αναφέρει ότι η ιστορία των αφηγήσεων ξεκινά μαζί με την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει και δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο κόσμος χωρίς αφηγήσεις. Αναπαριστάνομαι με συγκροτημένη γλώσσα, προφορική ή γραπτή, με σταθερές κινούμενες εικόνες, με χειρονομίες ή και με το οργανωμένο μείγμα όλων αυτών των συστημάτων, η αφήγηση είναι παρούσα παντού. Η αφήγηση λοιπόν με τη μορφή της βιογραφίας, της παράθεσης των γεγονότων μιας ζωής μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή της, αποτελεί το εξαίρετο εργαλείο για την αναλύωτη μεταφορά των συμβάντων του χθες στο σήμερα. Συνιστά την πιο αναλυτική μέθοδο ώστε ένας αναγνώστης στα γραπτά του σήμερα να μυθεί σε γεγονότα του χθες, σαν να είναι εκεί. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε να προβάλλει ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε κατά την περίοδο της ευμάρειας της μεταπολίτευσης και μεγάλωσε κατά τη δεύτερη περίοδο της, υποπερίοδο της, όπως αναφέρει ο Μίμης Ανδρουλάκης, είναι τι μπορεί να αντιπροσωπεύουν οι πρωταγωνιστές που συνετέλεσαν στην εγκαθίδρυση αυτής της μεταπολίτευσης, με τα προβλήματά της, αλλά με δεδομένη την σταθερότητα που οικειάται την ευμάρεια και την ποιότητα της ζωής. Παρά τις αναταράξεις των τελευταίων ετών λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων. Η απάντηση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ότι άνθρωποι όπως ο Μίμης Ανδρουλάκης μας δείχνουν το δρόμο για τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Οι δυσκολίες που έζησαν, οι αγώνες που έδωσαν, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, αναδεικνύουν το ζητούμενο για έναν ενεργό δημοκρατικό πολίτη. Τον αγώνα για τη δημοκρατία, για ένα καλύτερο μέλλον. Για την ελεύθερη έκφραση των ιδεών μας. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, ιδιαίτερα σήμερα, σε μια περίοδο παραίτησης, αποτελεί την ιδιαίτερη μορφή ενός αναγεννησιακού ανθρώπου, ο οποίος μέσα από τους αγώνες του, μέσα από τα κείμενά του, δίνει το στίγμα της αρχιτεκτονικής μορφής του συμμετοχικού ανθρώπου, του ελεύθερου δημοκρατικού πολίτη. Ένας οφειλός, καυστικός και ανατρεπτικός,
με μια βοηθεία στο λόγο που συναρπάζει τον αναγνώστη και ενσαρκώνει το διαφορετικό ιδεώδες ενός έλογου ενεργού υποκειμένου. Και μια αγωνία την ίδια δουλειά. Σε παλαιότερα βιβλία του αναφέρεται στην αναγκαιότητα της καινοτομίας και στο αίτημα για ένα νέο δίκαιο κοινωνικό συμβόλαιο των νέων και νεών στο Παπέ και Κανίβαλη, αναλύει την ηγεσία και τη διαχείριση κρίσεων μέσα από την εστίαση της φυσικής ιστορικότητας και συγκυρίας στο ζητή κατευθυνστές, αναδεικνύει τις έμφυλες διαστάσεις της πολιτικής μέσα από την εστίαση της προκλήσης της διεθνοποιημένης οικονομίας στο θηλυκό πόκερ, εντρυφεί σε ζητήματα καταστροφής του ισοζυγίου προσφορά τη ζήτηση ρίσκου και ανταμοιβής μέσα στον τυχοδιοκτικό καπιταλισμό στο λευκό κοτσίφι και διερευνά με βάση την ελληνική και παγκόσμια εμπειρία τα μυστικά της ηγεσίας πριν και μετά την κατάκτηση της εξουσίας στο έθνο έργο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλές είναι οι πιθανές απαντήσεις στις θεμελιώδεις αγωνίες του συγγραφέα. Αυτό που αντλώ εγώ μέσα από τα έργα είναι μια προσπάθεια για την αποθεμελίωση του αυτονόητου, για την αποδόμηση της εξουσίας, για την αποτακάτω προσέγγιση της, από την πλευρά εκείνων που την υφίστανται, ακόμα και αν συμμετέχουν στη συγκρότηση ή στη συνολική διαμόρφωσή της, και για την ανθρώπινη διερευνητική διερωτηματική σκοπιά στις επιμέρους πτυχές των μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Μια σκοπιά η οποία αποδίδεται στον αναγνώστη με απλό ύφος. Ανθρώπου που το κάνει να νιώθει ότι ο ίδιος είναι εκεί. Ο ίδιος ζει μαζί με το μήνυμα του Λάκη τα γεγονότα που περιγράφονται. Αυτό κάνει και το βιβλίο αυτό, με τίτλο Κάτω από τις Στάχτες, μοναδικό, εύληπτο και προσιτό. Όπως πρέπει να είναι μια αυτοβιογραφία για να καταστεί κατανοητή. Γνώρισε το μήνυμα του Λάκη μέσα από τα αναγνώσματα των βιβλίων του, καθώς όταν ο ίδιος διάβαζε την ανακοίνωση του συναρτησμού μετά τις πρώτες εκλογές του 1989. Που με μαεστρία χωρίς να αναφέρεται σε χρονικό ορίζοντα, δεν ονόμαστε την κυβέρνηση, ούτε οικουμενική ούτε συγκυβέρνηση, εγώ δεν είχα κλείσει ακόμα τα τρία μου έξι στον κόσμο. Αυτό που συμπεραίνω είναι ότι ο Μίνης Ανδρουλάκης είναι ένας διανοούμενος ο οποίος εκλείπει σήμερα από τις ίδιες κοινωνίες του. Είναι εκείνος ο διανοούμενος που θα πει ευθέως την πολιτική του άποψη. Έχει γνώση και μπορεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές. Έχει βαθιά και πολυδιάστατη γνώση δηλαδή. Καταλαβαίνει σαν να προβλέπει τους μελλοντικούς κινδύνους. Μάρκετε για τις δημοκρατικές αξίες και το κάνει με τρόπο ευθύ, συγκροτημένο, τεκμηριωμένο και ταυτόχρονα απλό και προσιτό στον άνθρωπο. Τι έμαθα λοιπόν μέσα από την ανανέωση του βιβλίου Κάτω από τις Στάχτες? Η ερώτηση είναι μητελής. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι έμαθα, αλλά και πώς το έμαθα. Ξαναγυρνάω στα πίεση. Ο Μίμης Ανδρουλάκης συγγράφει τη μεταπολεμική αυτοβιογραφία, τη μεταπολιτευτική αυτοβιογραφία του, αλλά μέσα από την αναφορά σε προσωπικά βιώματα και ο αναγνώστης γνωρίζει εκ των έσω την ίδια την πολιτική, κοινωνική, ακόμα και ανθρωπολογική συγχρονή στο επιτόπιο μας. Και αν κάποιος νομίζει εξ αρχής ότι μπορεί να περιλαμβάνει μόνο πολιτικές κριτικές, διαπιστώσει διαβάζοντας και ανθρωπολογικά και εντελώς ανθρώπινα χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται μέσα από τη μεταφορά σε διαφορετικές εποχές. Θυμάμαι ένα από τα πολλά που μου έκανε τεράστια εντύπωση και είναι η εξιστόρηση των τελευταίων ημερών του παππού του Συνάρχου Δημήτρη, ο οποίος ήξερε ότι θα πεθάνει το καλοκαίρι του 1983. Ο Μίνης Ανδρουλάκης αποφάσισε να μας πει τη δική του ιστορία. Μια ιστορία μιας συναρπαστικής ζωής, με πολλές δυσκολίες, αλλά με άσβεστα τυφλόγια για ελευθερία, για προκοπή. Το κάνει αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο όπως πάντα. Η αφήγηση αυτής της ιστορίας είναι κάτι παραπάνω από μια παράκτηση βιωμάτων, καθώς αποκτά τη μορφή μιας γνωστικής και διαλεκτικής συζήτησης με την ιστορία. Ο αναγνώστης δεν μαθαίνει απλώς την ιστορία του Μίνη Ανδρουλάκη, αλλά σημαντικές πτυχές της ίδιας της ιστορίας του τόπου. Στο Κάτω από τις Στάχτες, εκεί που φυλάμε τη φλόγα δηλαδή, ο Μίνης Ανδρουλάκης μας εξιστορεί την πορεία του κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, της πιο πετυχημένης περίοδου στην νεότερη ιστορία του τόπου, αλλά όπως αναφέρει, εδώ σας διαβάζω ένα απόσπασμα, αποτυγχάνει μέσα στην επιτυχία της ή επιτυγχάνει μέσα στην αποτυχία της. Καθώς η μεταπολίτευση, όπως και η ζωή του καθενός μας, νοείται ως αποτυχία λόγω των ανεκπλήρωτων επιθυμιών και δυνατοτήτων. Αυτή η προσέγγιση είναι η προσέγγιση του συγγραφέα στη μεταπολίτευση και ο αναγνώστης καταλαβαίνει εξ αρχής αφενός την αποδοχή της επιτυχίας αλλά και την κριτική για τις αποτυχίες, καθώς η άσβεστη φλόγα της πρώτη θα εμένει εκεί, προσκαλώντας μας σε καλύτερες μέρες.
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναφερόμαστε τα χρόνια του Χαρίλαου Φλωράκη και στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπαδρέου. Ο αναγνώστης μαθαίνει τις εκτονές του διαδραξίες και διαφωνίες στην ελληνική αριστερά, με κίνηση την Ενωμένη Αριστερά 1974. Μέσα από τις συνομιλίες του με τον Λεωνίδα Κίρκο, τον Χαρίλαο Φλωράκη και άλλους, μας μεταφέρει στις αντιθέσεις του Βίξη. Η διαμάχη αυτή την παρομοιάζει με τα σημάδια του Κάιν, ώστε να μας μαρτυρήσει το τη σημασία του. Ο λόγος του πολιτικός, με τεκμηρίωση και γνήσιες ανησυχίες. Λέει, έβλεπα τη δυσκολία της αριστεράς να θέσει το πολιτικό πρόταγμα στη συγκυρία της πρώτης μεταπολίτευσης. Το διακύβευμα, την αδυναμία να συνδιαμορφώσει με την παρέμβασή της τους θεσμούς και τους κανόνες της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Ορκίστηκα στον εαυτό μου να αφοσιωθώ στον αυτομετασχηματισμό της από αυτοαναφορικό κόμμα των μαρτύρων της ουτοπίας σε ηγεμονική δύναμη για την μετεξέλιξη της κοινωνίας. Ο γνήσιος δημοκράτης είναι αυτός που έχει ανησυχίες, αυτός που αναζητά, που διαρωτάται, που ασκεί κριτική, που αμφισβητεί. Και ο Μίμης Ανδρουλάκης κάνει ακριβώς αυτό, με μοναδικό σκοπό την προσφορά στον τόπο. Ο αναγνώστης μαθαίνει παρασκηνιακές πολιτικές συζητήσεις, εκλέγοντας ζητήματα της εκάστοτες συγκυρίας με μεγάλα πολιτικά πρόσωπα της αριστεράς και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Μαθαίνει τη σχέση του συγγραφέα μαζί τους, αλλά και με στελέχη της αριστεράς και γενικότερα της ελληνικής πολιτικής τιμής. Ακόμα και μυστικά, όπως το συμπέκτο του Ανδρέα Παπανδρέου μετά τις εκλογές του 1974, το οποίο τον άφησε στην παραμονή του στη χώρα, διότι το ποσοστό του Πασόκ του φαινόταν εξαφανιστικό και ήταν έτοιμο να μεταναστεύσει στο Καναδά. Ή το ρόλο των συνθημάτων και της κλοπής του στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας. Η αφήγηση οδηγεί πολλές φορές σε χρονικές μεταβάσεις με σκοπό να συνδέσει τα λεγόμενα, διότι όλα αυτά έχουν μια κάποια σύνδεση. Έτσι, ο Μίμης Ανδρουλάκης μας οδηγεί σε συζητήσεις αλλά και σε αναφορές σε πρόσωπα και περιπέτειες που συνδέονται με τα δύσκολα χρόνια πριν ή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το μετά. Ένα τέτοιο, το οποίο θέλω να αναφέρω, καθώς η μισή μεταγωγή είναι από τα Θαμάνια της Σάρτας, είναι τη Μαρία, τη συζύγου του Βενιζανόπουλου, από το Αθαμάνιο, που πήγε να συντρέξει τον Άρη Βελτιώτη και όταν κατέληξε σε πλήρω την Αυστρία, είδε σε καθρέφτη το πρόσωπό τη και δεν το αναγνώρισε μετά από 5 χρόνια. Αυτές είναι οι ιστορίες από την Αυστρία. Αυτές είναι οι ιστορίες από μια εποχή που πρέπει να γνωρίζουμε εμείς οι νεότεροι για να καταλάβουμε τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Ο τρόπος που παρουσιάζεται από τον Μίμη Ανδρουλάκη είναι ο πιο εύρυτος, ώστε σχεδόν να μπορούν να κατανοηθούν από τον αναγνώστη. Μέσα από την αυτοβιογραφία του Μίμη Ανδρουλάκη μπορεί κανείς να μάθει τα μυστικά και τα τερτύπια της πολιτικής επικοινωνίας. Και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια έκφραση να μεταφραστεί διαφορετικά, ίσως. Ένα παράδειγμα είναι το βάδισμα του μουλαριού για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που σημαίνει συντηρητική διαχείριση ρίσκου και όχι ούτε συγγραφέα στον Κωνσταντίνο Μουλάρι. Δείτε εδώ λίγο το πώς στην ουσία χρησιμοποιεί αυτή τη μεταφορά για να ερμηνεύσει την πολιτική στάση εδώ ενός πολιτικού. Παραδείγματα κίτρινης πολιτικής επικοινωνίας είναι οι εφημερίδες το 89 και τα πρωτοσέλιδά του που αναφέρω. Ο αναγνώστης μαθαίνει και κουτσομπολίστηκα μυστικά, με πολιτικό περιεχόμενο όμως, δεν θα κάνω σπόιλερο, όπως λένε στη γενιά μου, στη γλώσσα της γενιάς μου, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με ιστορικούς συμβιβασμούς στα εθνικά θέματα, τα οποία υπονοούνταν τότε και είναι εντελώς επίκαιρα σήμερα. Ο συγγραφέας παρουσιάζει ερμηνείες, όπως τις δικές του σχέσεις με τον Χαρίλαο Φλωράκη, παραγωγική αλλά όχι ιδιαίτερη, όπως λέει ο ίδιος, ή τις σχέσεις Παπανδρέου Καραμαλή, μέσα από τις οποίες ο αναγνώστης γνωρίζει πτυχές της προσωπικότητας των ιστορικών πρωταγωνιστών της μεταπολίτευσης, εν πωλήσω και ιδιαίτερα γνωστές, ή ακόμα και αν είναι γνωστές, με αναφορά σε γεγονότα και βιώματα καθοριστικής σημασίας. Τέτοιο σχήμα δίπονο είναι και οι αντίπαλοι συμπαίκτες. Αλλά και πάλι δεν θα σας κάνω σχόλιο εδώ, για όσους το έχουν διαβάσει. Οι αντιθέσεις οδηγούν σε συνθέσεις και σε παραγωγή πολιτικής. Το καταλαβαίνει ο αναγνώστης αυτό μέσα από την αφήγηση αυτών των αντιθετικών σχημάτων, τα οποία καθορίζουν σχέσεις, οδηγούν σε αποφάσεις πολιτικής, διαμορφώνουν δηλαδή την ίδια την ιστορία,
μέσα από διλήμματα και έντονες πιέσεις. Μπορεί μια αυτοβιογραφία να περιλαμβάνει εκφάνσεις πολιτικής πραγματείας. Ακούστε αυτό. Μια σύγχρονη πολιτική πρέπει να μεταστοιχειώνεται, να γιώνεται στο ιστορικό, βιωματικό, συναισθηματικό υπόβαθρο της ψυχής του λαού. Κόντρα τόσο στον αποκαθέδρας ελιτίστικο εξυγχρονισμό, όσο και στον λαϊκισμό που να λέει στον καθένα, σε κάθε κοινωνική τάξη, ό,τι θέλει να ακούσει. Αυτό μας λέει. Τέτοιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις προσφέρει ο Μισανδρουλάκης στους αναγνώστες. Εύρος γνώσης, πεδίο για σκέψη, ανατροφοδότηση, κριτική και πάνω απ' όλα σύγχρονη ερμηνευτική της πολιτικής με βάση τα δεδομένα της εκάστοτε εποχής. Δεν μένει σε μια εποχή. Προχωρά. Μετασχηματίζεται. Ταυτόχρονα αναλύει και πτυχές του σύγχρονου ηγέτη. Μας λέει, δεν φτάνει να είσαι αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός, υπουργός κτλ. Ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας. Όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας. Και αυτό το κάλεσμα πιθανόν να συμβαίνει μία, δύο, πολύ σπάνια τρεις φορές στο βίο ενός πολιτικού. Συνήθως καμία. Δεν αρκεί να έχεις ηγετικά προσόντα, ακόμα και υψηλά τη γνώση και ταλέντο, χρειάζονται και ανάλογες ιστορικές περιστάσεις. Ο Μίμης Ανδρουλάκης προχωρά μπροστά στον αρχιεπισκοπιά της πολιτικής που προτείνει την υπέρβαση του ιστορικού αντιδεξισμού με παλιά υλικά και την αντικατάστασή του από μια σύγχρονη ιδεολογική και προγραμματική αντίθεση προς τη δεξιά. Οι συγκεκριμένες ερμηνείες της πολιτικής θα πρέπει να διδάσκονται στην πολιτική της στιγμή. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο Χαρίλαος Φλωράκης είχε εκπλαγεί με τις ικανότητες του συγγραφέα τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Το Κάτω από τις Τάχτες δεν είναι μόνο μία αυτοβιογραφία. Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό υφολογικά, ρεαλιστικό, με όρους ιστορίας ζωής και ιστορικού μυθιστορήματος. Σε καμία περίπτωση δεν είναι μια χαμηλών τόνων αυτοβιογραφία, γεγονοτολογικής υφής και παράθεσης. Και δεν θα μπορούσε, λόγω της συγκεκριμένης ζωής που εξιστορείται, αλλά και λόγω επιλογής του συγγραφέα. Υπόρρητα πειρακτωμένο, συναρπαστικό στην πλοκή του και με την ιστορία να είναι παρούσα και ζέουσα. Η σύγχρονη ιστορία αυτή που ζήσαμε πριν από μερικά χρόνια είναι τολμηρό και συνάμα θα λέγαμε μελαγχολικά τρυφερό, αλλά ειλικρινές από τα βάθη της ψυχής και αυτό εύκολα το διακρίνει ο αναγνώστης. Το Κάτω από τις Τάχτες είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστή και όχι μόνο μία φορά. Επιτρέψτε μου να κλείσω με κάποια λόγια εκείνης της πρώτης αναγνώστριας που έλαβε το PDF, θα καταλάβετε όταν το διαβάσετε. Η αυτοβιογραφία δεν είναι αυτοαναφορική, γράφεται στον καλοτά της ιστορίας. Καλοτάξτε την κύριε Βουλάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσεντάκη, νομίζω ότι ο λόγος τώρα είναι στην κύριε. Κύριε Βουλάκη. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσω όλους. Πάντα έτσι νιώθω συγκίνηση αυτή την αίθουσα. Πρώτα να πω για τον Περιφερειάρχη μας, τον ευχαριστώ και πάντα στερεί τις εκδηλώσεις αυτού. Με ρωτούν από την υπόλοιπη Ελλάδα τι είναι αυτό το μυστικό του Χαρναουτάκη. Τι δηλαδή, λέω, η πολιτική επιστήμη του μέλλοντος θα ασχοληθεί με την περίπτωση του. Λέω, κοιτάξτε το τόπο για του ίδιου. Σε μια... σε έναν τρόπο σαν το δικό μας εδώ, που είμαστε υπερβολικοί και στα πάνω μας και στα κάτω μας. Ο Σταύρος, λέω πειρακτικά του λέω, είσαι το λεξοτανίρ των κριτικών. Μου λέει, είσαι τι δόση, μικρή, εντάξει, δεν το λέω. Δηλαδή είναι ήρεμη συνένεση, κατέχει το μυστικό της ήρεμη συνένεση. Με συγκίνηση, είδα τον καινούργιο μας δήμαρχο, όπως και τον παλιό τον Βασίλη, τον Αλέξη, τον αγαπώ, χωρίς να είχαμε ποτέ ιδιαίτερη σχέση. Και λέω, τώρα έχουμε εδώ στο Ηράκλειο την περίπτωση που ο σοφός γίνεται κυβερνήτης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, έχω και με την οικογένειά του βαθιά σχέση. Του είπα μάλιστα κάτι, πώς γνώρισε τον πατέρα. Να ξέρετε, με κατηγορούν
φοιτητικά βέβαια, ότι υπάρχει πολύ κρίτη στο λόγο μου και στο γράψιμο. Στο πρώτο βιβλίο δικαιολογημένα. Εδώ όμως ξεκινώ, Αγγέλα, από την κρίση της Ερμένης Αριστεράς στο Ηράκλειο. Δηλαδή με ένα καβγά του Μίκη με τον Χαρίλαο, τον οποίο κατέγραψε η μνήμη μου 23χρονου, αλλά και του Γιώργου Λαβουβάρδου. Και πολλοί άλλοι το θυμούνται από τον καβγά το φοβερό του Μίκη με τον Χαρίλαο. Λοιπόν, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι ο γενέθλιος τόπος παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτό το βιβλίο χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή, από πού και ως πού εγώ, ένα φτωχόπεδο της Κρήτης, έχω τέτοια οικειότητα με τον Τζαρντάρη και το Γάλι. Από πίσω, καμία σχέση. Πώς. Προσέξτε, το μυστικό βρίσκεται, το ξέρει ο αναγνώστης του πριν σβήσουν τα φώτα, στη σχέση που είχε ο παππούς μου, ο αγράμματος βρακοφόρος παππούς μου, κυπουρός στο Βίνος Μπιτς, με τον Τζαρντάρη και το Γάλι. Γιατί βλέπετε αυτά τα αστεία που κάνω με τον Τζαρντάρη, που είναι ακραία. Έτσι, στο σπίτι του Τζαρντάρη, γιου πρωθυπουργού, υπήρχε το πορτρέτο του παππού μου μαζί με τον Τζαρντάρη. Και όλοι λέγανε αυτός ο βρακοφόρος ποιος είναι. Μέχρι τέλους υπήρχε. Αυτό συμβαίνει με όλα τα πρόσωπα που βλέπετε μέσα στο βιβλίο. Έχετε μια περίεργη σύμπτωση. Πώς εγώ, ας πούμε, ταυτίστηκα με τον Μίκη ή και με τον Λεωνίδα, θα δούμε μετά αν είχε δίκιο ή όχι η Αγγέλα ή η Ερμένη. Πώς ταυτίστηκα. Μία μέρα ο Πάπας Μουτσαράς Κωνσταντίνος Δεσποτάκης με παίρνει με παρότερση του Νίκου του Κούντρου που θα γινόταν η συναντία του Μίκη. Το Ηράκλειο δεν έχει ψάρια όταν έχει πολύ δυνατό βοριά και φέραμε ψάρια από το Μεραπέλο εδώ στην, το 1866 το δρόμο ήταν ένα ψαράδικο στην κορφή και πήγαμε και στη συναντία αυτή τη φοβερή συναντία του Μίκη που δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν για μένα μια έκπληξη 15χρονο παιδί. Εκεί λοιπόν είναι μερικοί που το θυμούνται ακόμα εδώ. Γέμισε το γήπεδο του Εγωτέλη, ο λόφος Μαρτινέκου γεμάτος κόσμο και να φωνάζει ο κόσμος «Σήκω, Νίκο, να τον δεις, σήκω», δηλαδή στο Καζαντζάκι, να δει τον συνθέτη του Ζορφανίνια συναρπαστική. Και μας λέει ο Κούντρος «Έλα να δω, νεαρέ, να σου δωρήσω εδώ τον Ανδρέα τον καλοκαιρινό». Έτσι, εκείνη τη μέρα γνώρισα τον Παρλαμά και τον Μάριο Πλωρίτη, δεν ξέρω πώς βρέθηκε ο Μάριος Πλωρίτης στη συναντία και άλλα πρόσωπα. Έτσι ξεκινάει από την ταβέρνα του Αβυσσινού, ξεκινάει η σχέση σου με τον Μίκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ταβέρνα, υπήρξε όπως έχω λιμονέσει πολλές φορές στην άλλη ταβέρνα, την ιστορική, αλλά δεν το ξέρω εγώ τον Μίκη, του Λιγέρου. Την ταβέρνα του Λιγέρου που είναι εδώ απόψε τα παιδιά του, ας πούμε, με μεγάλη συγκίνηση. Πάντα αναφέρονται σε αυτή την ταβέρνα, δεν έχουν γίνει σημεία και τέρατα, επί Μίκη, ας πούμε. Ο γενέθλιος τόπος λοιπόν προσδιορίζει τα πράγματα. Το Λεωνίδα έτσι τον γνώρισα πρώτη φορά εδώ. Δηλαδή παιδί, ας πούμε, τον είδα να αγορεύει με αυτόν τον συναρπαστικό τρόπο στο κάστρο, πώς το λέγανε αυτό, στο κάστρο ήταν αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακόμα και το Χαρίλαο, θα εκπλαγείται ένα καρδιτσότη, ο οποίος με περνάει 37 χρόνια, έπαιξε ρόλο γενέθλιος τόπος για να συνδεθώ μαζί του. Πώς, φτιάξτε τη μοίρα, τη συμπτώση. Ο Χαρίλαος παντρεύεται τη Μάγδα Αναγνωστάκη Κρητικιά, που η αδερφή της, η Πόπη Αναγνωστάκη, παντρεύεται τον Ιωάννη Κούντουρο και έχει γιο το Ρούσο, Κούντουρο του Ιωάννη. Όχι αυτό που ξέρετε, δηλαδή εξάδερφός του είναι ο Ρούσος που ξέρετε, ο αδερφός του Νίκου και την πάγη ξέρω εγώ. Ο Χαρίλαος λοιπόν, όταν πληροφορείται τη δράση μου, ξέρω εγώ, στη δικτατορία, μέσα στη δικτατορία το 72 ρωτάει την Πόπη Κουντούρου, ρε εσύ από τον Αγιονικό Λιώτη, μου λένε γι' αυτό τον Αγιονικό Λιώτη. Για πες μας τι καπνό φουμάρει η οικογένειά του και τι ρόλο παίζει. Έτσι ξαφνικά ο Χαρίλαος, ένα παιδί ήμουν, ας πούμε, 24χρονο, επιμένει να γίνω δεξί του χέρι και αντιστέκομαι μία, δύο, τρεις φορές προσπαθώ να μην γίνω δεξί του χέρι. Έγινα όμως. Δηλαδή ο γενέθλιος τόπος είναι παντού. Όλα τα πρόσωπα τα μεγάλα που αναφέρω μέσα, τα έχω γνωρίσει περίπου στον Άγιο Νικόλαο. Δηλαδή πάρει τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Χάρη στο Στέλιο Κούντρο έχω γνωρίσει τον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Από κοντά δηλαδή έτσι στο Μήνος Μπίτς με πόρτα μηνυτικά. Όλα, δεν ξέρω ποιο άλλο πρόσωπο που δεν είναι, έχω γνωρίσει. Η οικειότητα αυτή οφείλεται στο γενέθλιο τόπο. Καμιά φορά βάζω και μια ματινάδα παραπάνω, μπορεί να με κατηγορήσουν λίγο και ότι ως γραφικότητα, αλλά πάρτε, ας πούμε, αυτή τη σκηνή που έχω στο πιστόφυλλο.
που αποκάλυψα χθες στην Αντιγόνη, έδειξε του πατέρα μου, μου είχε κόψει ο πατέρας μου, την κόλλησε πάνω σε ένα χαρτόνι με αλευρόκολλα. Μέχρι το θάνατο το 2008 ήταν εδώ, ήταν ας πούμε στη τσέπη του μαζί με την ταυτότητα. Την κράτησε η μάνα μου, τη βρήκα όταν πέθανε η μάνα μου αυτή τη φωτογραφία. Δεν είναι φωτογραφία, είναι κολλημένη από το έθνος, είναι φωτογραφία του έθνος, κολλημένη πάνω στο χαρτόνι. Εκείνη τη στιγμή που γελάει ο Ανδρέας, ο κριτικός παρορμητισμός μου, καμιά φορά είναι βγαίνει και αρνητικός, αλλά ο κριτικός παρορμητισμός μου, η προπαίτεια η κριτική, βλέπω το χαρίλο αμήχανο μπροστά στον Ανδρέα, λίγο ενοχικό γιατί είχε γίνει η παραπομπή του Ανδρέα. Ο χαρίλος το έχει χειρομετανιώσει, αλλά ποτέ δεν λέει, δεν κάνει αυτό το κριτική. Τέλος πάντων, το έχει χειρομετανιώσει όμως μέσα του και είναι ακόμα χειρότερο, το έχει χειρομετανιώσει και δεν μπορεί να το πει όπως εγώ το λέω, ας πούμε, υποφέρει περισσότερο. Και λέω πώς να φτιάξω τώρα το κλίμα που βλέπω αμήχανο το χαρίλο. Και λέω τη ματινάδα, δεν μαγειρεύω πιο κουτιά, δεν στέλνω πιο τσικάλι, εκάηκα τη μια φορά, δεν καίγω με την άλλη. Αυτό αμέσως έγινε στο κλίμα, ο Ανδρέας κάει τα γέλια. Αυτή είναι η φωτογραφία. Άρα λοιπόν η Κρήτη είναι διαρκώς παρούσα, ας πούμε. Και ορισμένα μυστικά του Ανδρέα, τα οποία είναι λίγο σκανδαλιστικά, αλλά τρυφερά. Ας πούμε τη σκηνή που φεύγει από τη Βουλή, που πάει κλπ. Βλέπει τον Μιγλιαρά από τον αστυνομικό εδώ πέρα, όπως είχε ο Ανδρέας αστυνομικός. Αυτή ήταν η πιο πιστή του. Η κριτική δεν τον πρόδωσαν ποτέ. Οι άλλοι τον πρόδωσαν. Κάτι δηλαδή τον πούλησαν. Μόνο η κριτική δεν τον πούλησαν τον Ανδρέα. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω για τον γενέθλιο τόπο. Ακόμα και για την αποκάλυψη ενός πράκτορα που υπήρχε στην ηγεσία του ΚΚΕ, πάλι ο γενέθλιος τόπος, δηλαδή ένας Νίκος Ζαχαριάδης, το θυμάσαι Γιώργο, έτσι. Ο Νίκος τον Ζαχαριάδη ήταν αστυνόμος για αυτό στην υπηρεσία εκεί τη ΕΙΚ. Ήρθε και μου είπε, Κριτσότης από την Κριτσά, ήρθε και μου είπε στην ηγεσία σας υπάρχει πράκτορας. Διότι ερχόταν από την προηγούμενη περίοδο, ας πούμε, δελτία. Δηλαδή βλέπεις διαρκώς τον γενέθλιο τόπο και θέλω να πω ότι αυτή που με μίλησε στο ρόλο του γενέθλιου τόπου στη γραφή και τη σκέψη, είναι η ωραία κυρία εδώ, την αγαπώ από την νεότητά μου. Αλλά είναι πάντα μια σκληρή ρηγού απέναντί μου με φαλές αναμνήσεις. μου είπε σήμερα ότι δεν αγαπώ τον Κύρκο. Με τον Κύρκο έχω μια αγαπητική, παιδινιώδη σχέση. Μέχρι τρέλας, δηλαδή, όπως και με τον Μίκη. Δεν καρφώνω συνέχεια τον Μίκη, δεν κάνω πλάκα συνέχεια στο Μίκη. Η σκηνή που έχω με τον Λεωνίδα, είναι η σκηνή με τον Καραμαλή. Που εδώ είναι μια αδικία και ένας παραλογισμός του Καραμαλή προς τον Κύρκο. Ο Κύρκος την έχει αφηγηθεί αυτή τη σκηνή 100.000 φορές και την έχει γράψει κιόλας στη σκηνή αυτή. Δηλαδή, ενώ ο Κύρκος, ας το πούμε έτσι, με την ΕΑΔΕΠΑ, αυτό δεν την είδε γύρω, παρατράβηξε χρονικά, λέω κάποια στιγμή. Τι ασχολείμαι τώρα, αν είναι σωστή, όχι κλπ. Λοιπόν, ενώ ο Κύρκος έχει γίνει ολοκαύτωμα για να στηρίξει την κυβέρνηση Καραμαλή και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας που προωθεί ο Καραμαλής, κατά ένα παράδεξο τρόπο, ενώ είναι τρυφερός ο Καραμαλής προς τον Χαρίλο, είναι επιθετικός προς τον Λεωνίδα. Αυτό είναι παράλογο εντελώς. Δηλαδή του λέει, πρόεδρε, θέλουμε να σε στηρίξουμε απέναντι στα κουμπικά, στα γονίδια, λέει, από εσάς περιμένω και λοιπά. Η δημοκρατία είναι σταθερή. Του λέει, την ευρωπαϊκή πορεία είμαστε. Διαφωνούμε με την πόλωση που έχετε με τον Ανδρέα, εμείς είμαστε υπέρ της συνενετικής πορείας και θέλουμε να στηρίξουμε συνενετικά την πολιτική σου. Από εσάς περιμένω ότι δεν μπορείτε να συνοηθείτε μεταξύ σας. Ποια συνένεση να μου δώσετε, Κύρκο, είχες όλα τα στελέχη, τα καλύτερα στελέχη και άφησες τους άλλους να σου πάρουν το κόμμα. Κύρκο, είσαι ένα λάθος. Αυτό τον παραλογισμό το λέει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής άνευ λόγου. Πού? Προσπαθούσαμε με τον Λεωνίδα πολλές φορές, ο Λεωνίδας πάντα με παράπονο αναφερόταν σε αυτή τη σκηνή. Στο Κύρκο είσαι λάθος. Όχι γράψω, είχε. Λέω, Λεωνίδα, μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή την τρίφα είχε ερωτευτεί ο Λεωνίδας μέσα στη δικτατορία δικαιολογημένα. Τον Παναγιώτη Κανελό. Διότι κράτησε ανέντοτη στάση απέναντι στη Χούντα ο ηγέτης της ΕΡΕ. Και αναφερόταν ο Λεωνίδας στη μεταπολίτευση, με την καλοσύνη που έχει την αγαπητική διάθεση, στον Παναγιώτη Κανελόπουλο. Εδώ τώρα που υπονοούσε ο Λεωνίδας καμιά φορά, ότι ίσως
η μεταπολίτευση, αν ξεκινούσε με τον Κανελόπουλο τον Παναγιώτη, θα ήταν καλύτερη. Δηλαδή η δημοκρατία θα ήταν πιο διευρυμένη, η συνένεση μεγαλύτερη κλπ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ο Χαρίλος διαφωνούσε, προτιμούσε τον Καραμαλή ο Χαρίλος, και να λέω την αλήθεια. Έτσι προκύπτει η στιγμή που ο Λεωνίδας λέει: δεν θα πάω ούτε στη Γηδία. Όχι μόνο πήγε στη Γηδία του, αλλά μετά ω Λεωνίδας αντιστρέφεται εντελώς. Αρχίζει και ξυδανικεύει τον Καραμαλή. Σε σημείο, τώρα εδώ αυτό έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή μπροστά στα αδέρφια του, μπροστά στα ανήψια του, είναι σκηνή. Ο Λεωνίδας ανάμεσα στα άλλα που υμνολογεί τον Καραμαλή, λέει ότι χάρη στον Καραμαλή σταμάτησαν οι εκτελέσεις των κομμουνιστών. Γελάει, βλέπω τον Αχιλέα τον Καραμαλή και γελάει γιατί ξέρει το θέμα, τα ανήψια του δεν το ξέρει, είμαστε παρόντες δηλαδή. Και λέω εγώ, οι εκτελέσεις σταμάτησαν στην τελευταία περίοδο του Παπάγου. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Δηλαδή δεν είναι ο κα... Αυτή είναι η γενεοδορία του Λεωνίδα. Αλλά έχω τόσο ασύλλητες στιγμές με τον Λεωνίδα. Και η σχέση μας ήταν πάντα αγαπητική, πειρακτική, όπως και με τον Μίκη. Δεν έχω με τον Χαρίλο το θάρρος που έχω με τον Λεωνίδα, του κάνω πλάκα. Είναι άλλος άνθρωπος, τον σέβεσαι, είναι διαφορετικό. Με πολύ τρυφερότητα μιλάω για τον Λεωνίδα και τα αισθήματά μου είναι βαθιά, αγαπητικά μέχρι τέλους. Άλλωστε μαζί τελειώσαμε στο τέλος. Είμαστε, ακόμα και στο μετά συμφωνήσαμε. Θα το δείτε στο τέλος του βιβλίου. Τέλος πάντων, αυτά τα αναφέρουμε στη δασκάλα μου, την Πινελόπη εδώ. Την Πινελόπη, την Αγγέλα Καστερνάκη και αυτή η ιστορική Ηρακλειώτισσα. Εγώ μνημονεύω τρεις γυναίκες από το Ηράκλειο. Την Αγγέλα από την νεότερη γενιά, τη Μαρίνα Πλάκα Λαμπράκη, φοβερή ελευθεριακή γυναίκα. Καμιά φορά το λέω με τον Καραταράκη του Ζαχαρία ή με τον Γιώργο Ζεβελάκη, τον Βασίλη κτλ. Πολλοί δεν ξέρουν τη Μαρίνα, είναι ελευθεριακή γυναίκα, συγκλονιστή γυναίκα. Και μια που πολλοί την έχετε ξεχάσει, αλλά εγώ τη μνημονεύω πάντα, που δεν είχα όμως την τύχη να την γνωρίσω εμέσως μέσω περιπετειών με τον Μίκη. Είναι η Στέλλα Παπαδάκη. Δεν ξέρω, Αγγέλα, αν την είχες γνωρίσει. Την ήξερες τώρα, έτσι. Η Στέλλα Παπαδάκη, στην οποία εγώ αναφέρομαι πάντα. Ήταν και πολύ όμορφη. Λοιπόν, τώρα, για αυτό το βιβλίο θα σας πω. Ενώ στο προηγούμενο το πριν σβήσουν τα φώτα, έσκαβα, ας πούμε, 3-4 μέτρα στο μετέχνιο συνειδητού υποσυνείδητο, εδώ σκάβω ένα μέτρο, ας πούμε. Σε αυτό που πρόκειται να γράψω, να το γράψω, σκάβω 15 πόντους, ας πούμε. Είναι πιο δύσκολο. Αυτό όμως που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι πράγματι το γράφω περνώντας, όπως είπε Σκορίνα, από το πάθος στη συμπάθεια. Είναι γραμμένο με συμπάθεια προς όλους. Γι' αυτό θα δείτε, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ούτε αδικό κάποιον. Κανένα κόμμα δεν διαφώνησε με αυτό το βιβλίο όταν συγκίνητος αντιδρούν, φωνάζουν, ούτε το κουκουέ, που είναι κάπως πιο... φιλοπόλεμο, ας πούμε. Κανένα κόμμα, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω πειρακτικά για τον Καραμαλή που αναφέρομαι στην περίφημη ιστορία με τη Μαρίνα. Έτσι δεν είναι? Δεν καταστρέφω ξανά το μύθο που έλεγε ο Τσάτσος ότι στέγνωσα την ψυχή μου για να κύρω του κυβερνήτης. Όχι. Ο Καραμαλής έχει μια ζωντανή ερωτική σχέση, πολύχρονη, με μια καλονή. Τη Μαρίνα. Καλονή στην κυριολεξία και εμείς Ελλάς. Και δημοσιογράφος, στη μόδα κλπ. Ενοχλήθηκαν οι Καραμαλικοί? Όχι. Το βιβλίο μου το παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής του Ιδρύματος Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Ούτε ενοχλήθηκε κανείς από το Πασόκ, επειδή κανείς δεν είπε, επειδή τις παρασπονδίες του Ανδρέα, ξέρω εγώ, τις προσωπικές που είναι εγωιτευτικές, ας πούμε. Κανείς. Άρα λοιπόν αυτό το βιβλίο έχει μια συνένεση γενική από τα κόμματα. Δεν λέω, μπορεί να υπάρχει ένας παράκτημα. Λοιπόν, πολύ σωστά παρατήρησε ο Στέλιος εδώ, Τσακαράκη, νέα γενιά. Τη στιγμή με ρωτούν, είμαι σε ένα τέτοιο σώμα, 1000 άτομα, και μου λένε καλά αυτά που λες, ωραία κλπ. Αλλά πες μας, πότε ένας αρχηγός γίνεται ηγέτης? Είναι δύσκολο, διότι αισθάνομαι ότι κάτω στο τέλος έχει έρθει ο Φλωρέντης. Επομένως, ό,τι πω, αντανακλά στο πρόσωπο του Φλωρέντη. Τον θεωρώ ηγέτη, δεν τον θεωρώ. Πάντως, πατέρα μου, δεν τον θεωρώ.
Γιώργο και Αγγέλα. Δεν έχω πατρική σχέση με τον Φλωρέντη. Εγώ όταν, ας το πούμε έτσι, ανέλαβα δεξί χέρι του Παρίλο, είχα ολοκληρώσει το προσωπικό μου την ιδεολογία. Είχα κάνει τα διαβάσματα όλα. Στα 24, εν πάση περιπτώσει. Όμως πράγματι υπάρχει κάτι ανάμεσα στο. Όχι στον πατέρα μου. Ο Παρίλο δεν έχει κανένα σχέση με τον πατέρα μου. Στην πατρική εικόνα καμία. Λίγο με τον παππού μου. Μπορώ να πω λίγο με τον παππού μου, τον Δημήτρη, ναι. Υπάρχει κάτι εκεί μια. Λοιπόν, και με ρωτώνε πες πότε γίνεται κανείς ηγέτης. Αυθόρμητα, το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα πάντως στην εισήγηση. Λέω ότι ηγέτης στην εισήγηση στην προφορική, ας πούμε. Γιατί ήταν μια εισήγηση με τίτλο «Επιστήμη και τέχνη της πολιτικής», το 83. Και λέω ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας, όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της ιστορίας, αλλά αυτή η άτιμη ιστορία συνήθως δεν σου δίνει σημασία. Μπορεί να σε καλέσει μία φορά. Δεύτερη, άντε δεύτερη, ξέρω εγώ, καμπάκ, καμιά φορά το καμπάκ οδηγεί στο Βατερλό όπως τον Απολέοντα ή ξέρω εγώ στον Κωνσταντίνο Καραμαλή επιτυχία, διότι η δεύτερη θητεία του Καραμαλή ήταν καλύτερη από την πρώτη, ας πούμε, κλπ. Σπανίως να σου δώσει τρίτη ευκαιρία. Ο Τσόρτσελ πήρε την πρώτη ευκαιρία, ήταν Γκαντέμις, κλασικό, είναι κλασικό στην πολιτική επιστήμη, το δηλαδή, αναφέρει στον Τσόρτσελ. Γκαντέμις του κερατά, παίρνει δεύτερη ευκαιρία και γίνεται θριαμβευτής του Παγκοσμίου Πολέμου, ζητά τρίτη ευκαιρία και βυθίζεται, συντρίβεται από ένα άσημο του Εργατικού Κόμματος, ηγέτη τον Άπλη, ας πούμε, κλπ. Ο Ανδρέας, στην περίπτωση αυτή, παίρνει την πρώτη ευκαιρία, παίρνει δεύτερη, παίρνει και τρίτη. Και προσέξτε, ο καταπτωημένος, άρρωστος Ανδρέας, πρώτου τέλους, έχει μια επιτυχή τρίτη θητεία, η οποία βάζει την Ελλάδα στον δρόμο της δημοσιονομικής προσαρμογής εν ώψη του ευρώ, αλλά βάζει στη συνέχεια και ο Κώστας Σιμίνης. Πάντα λοιπόν προβληματιζόμαστε γύρω από τους ηγέτες, όπως πολύ σωστά είπε ο Σέλιος, οι περιστάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο, ανεξαρτήτως των προσόντων κλπ. Πάρτε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξεκινάει το 81 με ένα εκπληκτικό οικονομικό επιτελείο. Φανταστείτε, Λάζαρης, Αρσένης, Κουλουριάνος, Ρουμελιώτης, Δρετάκης, Μανώλης, έτσι ο Κουλουριάνος μας εδώ κλπ. Φοβερό επιτελείο. Με ένα πρόγραμμα προετοιμένο, ας πούμε, επενδύσεων, εξυγχρονισμού της οικονομίας κλπ. Αλλά βγαίνει ο Ανδρέας και ξεσπάει μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση, όπως τώρα που ζούμε, ας πούμε, ο στασιμό πληθωρισμός. Ήταν κατά δίκη. Δηλαδή και στασιμότητα και πληθωρισμός. Κόντρα στις ιδέες ότι ο πληθωρισμός συνδέεται με την ανάπτυξη, κυρίως την υπερθέρμανση, βάση και τόσο. Στασιμό πληθωρισμός. Υψηλά επιτόκια, χρήμα δεν υπάρχει από το δημόσιο, το ιδιωτικό κεφάλαιο έχει περάσει, ας πούμε, στη φάση της αποβιομηχάνησης της χώρας. Δηλαδή σιγά σιγά μεγάλες βιομηχανίες κλείνουν διότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και περνάμε στην αποβιομηχάνηση. Το ξένο κεφάλαιο που εμείς οι αριστεροί, ας πούμε, το καταγγέλαμε ότι μας πνίγει κλπ. Είναι εντελώς απρόθυμο για να επενδύσει στην Ελλάδα το ξένο κεφάλαιο. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα του Παπανδρέου και διπλασιάζει τους μισθούς ο Ανδρέας. Προχωρά στο κοινωνικό κράτος εσύ κλπ. Αλλά η παραγωγικότητα της οικονομίας δεν μπορεί να υποστηρίξει το πρόγραμμά του και βρίσκεται πράγματι ο Ανδρέας στη δύσκολη θέση να βάλει φρένο χρέους που λέμε, να φρενάρει τα πράγματα, να εφαρμόσει ουσιαστικά ένα μίνι ελληνικό μνημόνιο για να προλάβει να μην κλειστρήσει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως συνέβη το 2010 κλπ. Η τύχη επίσης παίζει μεγάλο ρόλο. Και αυτή, όπως λέει ο Μακιαβέλη, μην αντιδράσει τώρα η Αγγέλα με το σεξιστικό, η τύχη είναι γυναίκα, λέει, και γουστάρει τους νέους και τους τολμηρούς που τη βάζουν κάτω και τη δίνουν να καταλάβει. Αυτό που σε ρωτάω να το πει κανείς, το Τσίπρα, ας πούμε. Πράγματι, είχε την τύχη αυτή. Ή ακόμα προσέξτε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος υπερθαλάνησε ένα πρώην πρωθυπουργό, εγγονό και γιο πρωθυπουργού. Έτσι δεν είναι. Η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο όπως και ο χρόνος. Καμιά φορά στην πολιτική ο χρόνος παίρνει ένα ανελαίητο
δραματικό χαρακτήρα, ένα δραματικό διηγηματικό χαρακτήρα. Είναι το γνωστό που λέμε, που λέει κάποιος μεγάλος, στις 24 είναι νωρίς, στις 26 είναι αργά, άρα 25. Και εδώ το παιχνίδι με τον χρόνο στην πολιτική είναι σημαντικό. Εγώ έμαθα από το Χαρίλο, το μόνο που έχω μάθει είναι η τέχνη της επιβράδυνσης. Ήμουν, ας πούμε, στην τέχνη της επιτάχυνσης των πραγμάτων. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται η τέχνη της επιβράδυνσης. Έτσι λοιπόν, διαρευνούμε διαρκώς, στριφογυρίζουμε γύρω από τα θέματα του ηγέτη, της ηγεσίας κλπ. Παίζει μεγάλο ρόλο η ισχυρή βούληση, το ψυχικό σθένος, η ικανότητα να διακρίνεις τη βέλτιστη λύση από τις χειρότερες που έχεις μπροστά σου σε συγκεκριμένο σχετισμό δυνάμεων, σε κατάσταση κρίσης κλπ, σε κατάσταση αβεβαιότητας, όπως αυτό που μας υπενθύμησε ο Στέλιος. Πιστεύω είναι κλασικό για την ηγεσία, το τονίζω ιδιαίτερα, ότι ένα ορθολογικό, ένα εξυγχρονιστικό πρόγραμμα πρέπει να γιώνεται, να μεταστοιχιώνεται στο ιστορικό, φαντασιακό, ακόμα και μυθολογικό υπόβαθρο της ψυχής του λαού για να δημιουργεί πλειοψηφίες. Προσέξτε το χάρισμα του Ανδρέα τώρα εδώ πέρα. Ένας ακαδημαϊκός που λείπει 20 χρόνια. Ένας Αμερικανός τεχνοκράτης, έτσι τον θεωρούσαμε. Πώς καταφέρνει ακόμα από το 64 και δημιουργεί αυτή τη μέθη γύρω από το πρόσωπό του και την αγάπη του λαού. Πώς ταυτίζεται με τον λαό. Είναι ένα ένιγμα αυτό. Ο Κώστας ο Λαλιώτης, γιατί οφείλει το βιβλίο αυτό, οφείλει σε πολλούς. Δηλαδή, ό,τι έχω μέσα που αφορά τα κρίσιμα γεγονότα, το τσεκάρω και από την πλευρά της δεξιάς, ας πούμε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Και από την πλευρά του Πασόκ, κυρίως ο Κώστας Λαλιώτης. Όταν περιγράφω στον Κώστα Λαλιώτη μια σειρά, ας πούμε, παράξενα του Ανδρέα, θα πούμε έτσι. Στοχαστικά μου λέει, είναι το ντουέντε του Ανδρέα. Ντουέντε, μια απροσδιόριστη φράση, μη μεταφράσιμη, που όλοι με ρωτούν τι είναι αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, η Μούσα. Είναι το σοκρατικό δαιμόνιο. Είναι η δωρεά της χάριτος, όπως λέμε στο χριστιανισμό. Είναι η πληγή, τι είναι επιτέλους το ντουέντε του Ανδρέα. Θα τονίζουμε αυτό για να πούμε ότι στο θέμα ηγεσία υπάρχει πάντα κάτι το άπιαστο, κάτι το απροσδιόριστο. Δηλαδή είναι δύσκολο να ορίσουμε με ακρίβεια πότε κανείς γίνεται ηγέτης. Μπορεί οι ιστορικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες να τρελαίνουν για ορισμούς, αλλά έχουμε αυτή τη δυσκολία να πούμε τι είναι ηγέτης, ας πούμε. Ανάλογα με την εποχή κλπ. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Καλύτερα να κάποιος άλλος από κάτω να πει κάτι, ό,τι θέλετε, ή να ρωτήσει. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ. Υπάρχει κανείς. Εσύ μην μου λέει,
μια στιγμή σε βλέπουμε σε μια κορφή, μέχρι να φτάξουμε εμείς σε σένα, είσαι σε άλλη κορφή στην μεταβλητή. Εγώ απλώς βγήκα εδώ πέρα για να πω δύο-τρία πράγματα που δεν τα έλαμε. Θέλω να τα θυμίσω. Πρώτα απ' όλα, λέει για το γενέθλιο χώρο. Δεν θέλω ούτε να αυτοπροβληθώ, αλλά κυρίως να πω για τη συλλογική οργάνωση που δεν ήμουν εγώ που ήταν, αλλά τόσα στελέχη και διάφορους άλλους. Παίξαμε ένα σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την πορεία. Θα έλεγα ήταν η οργάνωση η οποία ήταν μακράν σε όλη την Ελλάδα μπροστά σε αυτά τα θέματα. Αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Καλό. Λόγω Κρήτης, είμαστε πολύ μέσα στον τουρισμό και αριστερά δεν είχε πιάσει ποτέ το θέμα. Βάλαμε λοιπόν σαν περιοχή το θέμα, ότι επιτέλους ο κόμμα πρέπει να αποκτήσει θέση. Τότε το Δραγκασάκη, εγώ να πω κάτι, μια παρένθεση. Ο Μίλης τώρα ήταν αναπληρωματικό μέρος του πρωτικού γραφείου του Καναδά. Δεν θεωρώ σαν το κατάλληλο σε τακτικό μέρος. Όμως, ο Μίλης είχε την ευθύνη από το πρωτικό γραφείο, ώστε να δείτε ποιον τομέα και ποιος είχαν επικεφαλής. Του ιδεολογικού τομέα, επικεφαλής, ο Νίκος Φωτιάς. Του οικονομικού τμήματος, επικεφαλής ο Γιάννης ο Δραγκασάκης. Του γραφείου τύπου, επικεφαλής ο... ο Παναγιώτης ο Λαβαζάνης και μέσα σε αυτό το γραφείο τύπου ήταν και ο Αλέκος ο Αλαβάνη. Η λογική του ήταν ακριβώς να δώσει αέρα και φορά στα στελέχη. Εδώ λοιπόν, μου λέει τότε ο Δραγκασάκης, εσύ Γιάννη, αν το πω πολύ σου. Πάω τις φωνές, άμα ακούσουν τις φωνές, πάω τις ανοργάνωσες και πραγματικά διαμορφώθηκε μια πλατφόρμα για τον τουρισμό, παρουσιάσε το γέννη του Λαβαζάνη στο Ατλαντής πρώτη φορά. Δεύτερο. Με πρωτοβουλία της οργάνωσης της κάναμε για πρώτη φορά στα δεδομένα μια ανοιχτή συνδιάθεση. Τότε στα τρία, μια ανοιχτή συνδιάσκεψη για τη συμμετοχή όχι μόνο των στερεών αλλά και με όλων των εκπρόσωπων των φορέων, των κεντρικών φορέων, των εταιρείων, εργατικών κέντρων και τα υπόλοιπα τη Κρήτη. Ο Μίμης θα θυμάται, αν και ήταν σιωπηλό σε αυτό το πολιτικό γραφείο, όταν με καλέσανε για να εγκρίνουν την εισήγηση στο πολιτικό γραφείο, με πρωταγωνιστές την Αλέκα και τον Γρηγόρη το Φαράγκο. Βάλανε θέμα μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει αυτή η ανοιχτή συνδιάθεση να μην γίνει. Να μην γίνει, λέει, γιατί κάτι από την άποψη τη κυρία Παπαρίγα ήταν εκτός καταστατικού του υποχρέου. Τότε αναγκάστηκαν να πω ένα μικρό ψέμα και έτσι αναγκαστήκανε να κάνουν πίσω. Δηλαδή είπα ότι είχα μοιράσει τις προσκλήσεις, δεν τις είχα μοιράσει. Και οπότε κάναμε πίσω και αναγκαστήκαμε να πάμε σε μια τέτοια συνδιάσκεψη ανοιχτή όπου τα στελέχη του ΒΤΟΕ συζητήσανε μαζί με όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους των φορέων της Κρήτης για την ανάπτυξη της Κρήτης. Θέλω επίσης να τονίσω και το ρόλο της οργάνωσης της Κρήτης στο θέμα των συναστημίων. Πρώτα-πρώτα, η Κρήτης εκλογή στο 86 που γίνανε για τις δημοτικές εκλογές από τους 14 δημάρχους που εξέλεγαν και όταν τότε στην Κρήτη. Οι 7 ήταν με πρωτοβουλία και στήριξη κυρίως του ΚΚΕ. Όμως δεν ήταν με τη λογική του δήμαρχου του κομμουνιστή που είχαμε ας πούμε το Μακρύ στην Κρήτη, την Καλογρέζα, την Ετζεογόνη. Ήταν με την αντίληψη, μόνο η Μαρία Κουμίδη ήταν με την έννοια του κομματικού. Όλοι οι άλλοι ήταν ευρύτερες προσωπικότητες, όπως ο Καθημάης Σταθενή, αν προερχόταν από το χώρο το πιο προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ, ή και άνθρωποι της ευρύτερης αριστεράς, όπως ο Χατζηδάκης στο Βαϊκό και ο Πλάνος Στανόνι. Με βάση αυτή την εμπειρία, ο συνασπισμός ουσιαστικά στην Κρήτη είχε γίνει. Και μάλιστα,
επειδή είχε γίνει μια παρεξήγηση και θεωρούσε ότι υπήρχε μια αντίθεση. Θεοκλήθηκε μάλιστα με ένα δημοσίευμα που έγινε στην Ελευθεροτυπία μεταξύ μας, του είπα την Χαρίλα, πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα, δεν μπορεί ο κεφαλής ο Κάμος Κρήτης να φαίνεται ότι έχει αντίθεση μαζί σου. Και έτσι κλείσαμε να κατέβει στην Κρήτη. Λίγο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες με τον Κύρκο για τον συνασπισμό. Τότε λοιπόν ο Χαρίλος, συμφωνίζω, έγινε μια περιοδία που μόλις τον παρέλαβα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, που είναι μαζί με τον Δανίλο Κωνσταντιχάη, στον δρόμο το ρωτήσαμε τι έγινε στη συνάντηση που είχε το πρωτέρα. Δεν ήταν τόσο θετικός. Μάλιστα πήρα μέσα στο τρόπο, του λέω τι γίνεται ρε, λέει άσχομαι τώρα το γέρο, έχει πάθει τα αυτά, να δούμε πώς θα τον αλλάξω. Ανέβηκε πάνω στη δεύτερη συνάντηση, έκλεισε η συμφωνία και κουράφηκε. Και έρχεται πρώτη που ήρθαν ο Μίμης με τον Κύπρο. Μου λέει ο Κύπρος, με τι του κάνανε τον Χαρίλα και μου λέει συνέχεια ότι πριν τη απαιτεί, λέει, Λεωνίδα να τα βρούμε. Και είναι πραγματικά διάφορα, απλώς εδώ του Ηρακλείου αναφέρω το περιστατικό, ένα περιστατικό, όταν έγινε συγκέντρωση στο Ατζαλέλιο, ο κόσμος, ο Κυριάκος, ο Κυριακός, είχε τον Μίκελ, τον Καρίλα, ξέρεις από την ιστορία του κόμμα με τσάλους. Εσένα έχουμε σωσία, εσένα πιστεύω ότι πρέπει να κοντάρουμε για την ενότητα της Αγίας. Θεωρώ επίσης ότι στο θέμα του 89, ίσως δεν τονίζουμε εμείς τις προσπάθειες που γίνουν, τις προσπάθειες που γίνουν, με επικοινωνία στον Δημό, στον συνασπισμό για να αλλάξουμε αυτό το αρνητικό κλίμα του 89. Ήταν σημαντικές στιγμές, σημαντικές αποφάσεις που δώσαμε μεγάλη μάχη. Όχι, κάναμε αρκετά πράγματα. Πρώτα-πρώτα πήραμε την απόφαση να συνεργαστούμε στις δημοτικές εκλογές. Δεύτερο, πήραμε την απόφαση να στηρίξουμε, αποκινούμε το Πασόκ τις μονοεδρικές απέναντι στο Μητσοτάκη. Και άρχισε πραγματικά να διαμορφώνεται ένα κλίμα καλό. Το θέμα ποιο είναι, ότι δυστυχώς πολλοί οι συντροφοί μας δεν είχαν αυτή τη διάθεση, δεν είχαν αυτό το κλίμα, είχε επηρεάσει αυτή η αντιπαράθεση τις μέρες του 89 και έτσι αντιμετωπίσαμε από το συνασπισμό. Πρέπει να πω ότι όταν έγινε αυτή η διάσπαση, ας πούμε, σχεδόν το 80% του δυναμικού της οργάνωσης της Κρήτης έφυγε. Αυτό είναι ένα ενδεικτικό, το οποίο άνοιξε το κεφάλαιο της εντοπιότητας, ότι εδώ, σε όλη αυτή την πορεία, η Κρήτη, και δεν ήταν μόνο η οργάνωση του ΚΟΕ, οι αντιλήψεις που υπήρχαν ήταν διαφορετικές και πολύ πιο προωθημένες. Μάλιστα πρέπει να πω ότι στην οργάνωση της Αθήνας, που ήταν μια από τις πιο συγκεκριμένες σχέσεις με τους επικεφαλείς τους, προχωρούσε το σλόγκαν εσωτερικά, εσωτερικά, ότι ξέρετε, μην βλέπετε τις προπαιδευτικές της οργάνωσης της Κρήτης, αυτοί είναι οπορτουνίστες. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να συγκεκριμένω το σχετικά με την παρουσίαση όλης αυτής της περιόδου του Δήμου και να καταλήξω σε ένα προσωπικό, πρέπει να σε διορθώσω. Δεν μου έδωσες εσύ τα συστατική μου σχόλια να παραγνωρίσω τη γυναίκα μου στην Τσεχία. Είχα πάει ήδη στην Τσεχία όταν πήγες από μετά και μου λες, βρε, μια ωραία κοπέλα εκεί πέρα στο γραφείο της οργάνωσης. Τους το πιάλες αυτή, και σου έδειξα τη φωτογραφία της Μαρίας και το πρέσει και να τα αλλά βέβαια δεν υπήρχε. Άρα ήταν κάπως ένα πόδο, βέβαια, που έχει δίκιο. Οπότε ότι επιλέξαμε τη Μαρία για τον πάρκο, γιατί ήταν μόνο που ήξερα από την Μαρία. Λοιπόν, αυτά που σου πάρω.